όμως χοροπημένο καπεζούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, κάμπ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από της μελαγχολίας και να αντιμετωπίσουμε και τη φαρυγγίτιδα! Φωνούλα σήμερα, ε! Γουστάρετε! Αλλά τελείως, ρε παιδί μου, είμαι πολύ κοντά σε αυτή τη φωνή. Γαργάρες και τα λοιπά. Εντάξει. Σιγά μη δεν αρρωστήσουμε. 1-0-5 έδινε στο κουπόνι. Αλλά σιγά να μην... να μην κολλώσουμε και σιγά να μην έρθουμε. Σιγά να μην έρθουμε. Έχει διπλή άρνηση εδώ. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Εδώ είμαστε. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε και σήμερα έχουμε αγώνα το βράδυ, έχουμε αγώνα το βράδυ. Σημαντικό. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Έχουμε αγώνα και είμαστε εδώ, έτοιμοι, δυνατοί, πεπισμένοι ότι θα δούμε άλλο πρόσωπο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα πούμε, θα τα δούμε. Έχουμε και σήμερα έχουμε φυσικά κέφια και σήμερα έχουμε διάθεση, εννοείται. Εννοείται, δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η διάθεση και να είναι καλά οι γαργάρες και τα αντιβιωτικά. Πριν πάμε στους χορηγούς, πώς το είπε η Μαρούπα, ίσως να κάναμε λάθος. Είστε σοβαροί. Καλά, το ότι δεν είστε σοβαροί το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά πώς το είπες, κύρα Μαρούπα μου, πώς το είπες αυτό? Το σκεπτικό της εισήγησης της ΕΕΑ θα δοθεί πολύ σύντομα στο Focus, τα δήλωσε. Με την άνεσή σας, έτσι, δεν θέλουμε πιασίνες. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλουμε να αγχώνεστε. Όχι, η ζωή είναι γεμάτη με άγχη, γεμάτη με πίεση. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουμε να μας πάρετε και τίποτα. Όχι, 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 πραγματικά. Πάρτε το χρόνο σας. Θέλετε, πότε θέλετε. Πείτε μας, ρε παιδί μου, πότε βολεύεστε να βγάλετε το σκεπτικό. Θέλετε μήπως μετά το καλοκαίρι. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τώρα βιασίνες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να πέσουμε να πούμε στα φάρμακα. Όχι, όχι, όχι. Όποτε εσείς πείτε μου πότε βολεύεστε, ρε παιδί μου, να το δούμε, να το τσεκάρουμε. Πείτε μου. Συνεχίζει λοιπόν. Έχω κρατήσει σημειώσεις από όσα έγιναν στην Επιτροπή και από και όσα είπαν όσοι ήρθαν ενώπιον της Επιτροπής και όταν θα δώσω όλες τις εισηγήσεις και τις σημειώσεις που κρατούσα, τότε θα αποκαλυφθεί και η αλήθεια ότι όλα τα έκανα σωστά, τουλάχιστον εγώ! Εδώ και καιρό δίνουν ο ένας τον άλλον, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Αρκούδια, κοάλα, πάντα, να πούμε τρουθοκάμιλοι, καμήλες, όλοι ο ένας τον άλλον. Εγώ φοράω παντελόνια, εσύ που είσαι άνδρας δεν φοράς, κρύβεις τα δικά μου φουστάνια. Αυτή το είπε. Όχι, κυρία, 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 τι, αυτή κυρία, εγώ, όχι εγώ, αυτή ήρθε. Ναι, αλλά εσύ ήρθες με σημειωμένο τον υποβιβασμό στο χαρτί σου. Τι ωραία. Και εμείς χάσαμε τον ύπνο μας, ρε σκερβελέδες. Ρε παλιό χαντούμια, εμείς χάσαμε τον ύπνο μας. Χάσαμε την ηρεμία μας. Αφήσαμε τα παιδιά μας στις δουλειές μας και τρέχαμε πάλι στους δρόμους. Για τη βλακεία σας. Για τη μαλαμπίμπη που έχετε εσείς στον εγκέφαλο, τρέχουμε εμείς. Θα κυνηγηθείτε ανηλαιώς. Και δεν μιλάω ούτε για βία, ούτε για πεσίμο, ούτε τίποτα. Δικαστικά θα κυνηγηθείτε ανηλαιώς. Δεν θα μείνει έτσι αυτό που κάνατε. Όλο αυτό που στήσατε, που βρήκατε μια χαραμάδα να μας χαλάσετε την ηρεμία μας. Να μην μας ευχαριστεί τίποτα. Όποιος πειράζει την οικογένειά μας και ο ΠΑΟΚ είναι η οικογένειά μας, μας βρίσκει απέναντί του. Και θα κάνετε πολύ καιρό να καταλάβετε ηρεμία πάλι, όπου πηγαίνετε να μιλήσετε. Θα βρίσκετε ανθρώπους που θα σας αποδοκιμάζουν. Αυτό εννοώ. Καμία απειλή. Γιατί μας περιμένουν, μας μετράνε και την κουβέντα. Καμία αποδοκιμασία και μέσα από τα social media δικαστικό κυνήγι
χωρίς έλεος για όλο αυτό που στήσατε. Γιατί? Για να τη βγάλει καθαρή ο Γαβρούλης για τα στημένα. Γιατί ακούγονται έσχοι. Έσχοι για αυτά που είχαν γίνει. Τρέξατε με τέτοια πρεμούρα. Τι τρεχάλα ήταν αυτή να ψηφίσετε μέσα σε ένα βράδυ μια τροπολογία. Τι πρεμούρα. Σιγά μην το κάνατε για μας. Που σας κυνηγάμε να πούμε εδώ και πόσο καιρό να κάνετε μια τροπολογία για να πάμε στο Καφτατζόγλιο, για να κάνουμε δηλαδή το απόλυτα λογικό, το απόλυτα φυσιολογικό. Να πάμε να παίξουμε εκεί και να πληρώνουμε 250 χιλιάρικα και όχι 2,5 εκατομμύρια. Και σας κυνηγάμε γι' αυτό. Παρακαλάμε για μια υπογραφή. Και τώρα μέσα σε μια νύχτα, σαν αυτό που έχει πάθει γαστρεντερίδρα και έχει συλληπιπεί και βλέπει στα 200 μέτρα βεσέ και τρέχει και μηδενίζει το χρόνο. Ποιος Φλας Γκόρντον να πούμε, ποιος Γιουσέιν Μπολτ. Αυτή είναι η ταχύτητα του φωτός. Να νιώθεις ότι έρχεται και να λες τώρα μου φεύγουν ή κάνω ένα να πούμε και βρίσκομαι εκεί και ανακουφίζομαι. Μετά. Αυτό με τέτοια πρεμούρα πήγατε. Αυτού που έχει πάθει τσιρλιπιπί. Που τον έχει πιάσει κόψιμο και τρέχει. Ίσως κάναμε λάθος. Τι είναι ρε, παραγγείλατε να πούμε γλυκί βραστό αντί για μέτριο. Συγγνώμη κοπελιά, έκανα λάθος. Μπορείς να μου φέρεις έναν άλλον καφέ. Παίζετε με τις μοίρες των ανθρώπων. Σε αυτές τις κολοεπιτροπές. Παίζετε με τα νεύρα μας. Παίζετε με τις αντοχές μας τις δοκιμασμένες εδώ και χρόνια. Τώρα θα δείτε. Τώρα. Συνεχίζω λοιπόν. Η αλήθεια ότι εγώ τα έκανα όλα σωστά, τουλάχιστον εγώ. Όλοι κάνουμε λάθη βέβαια, αλλά δεν αποκλείω να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ ή στα διοικητικά δικαστήρια όπου γίνονται αναιρέσεις, αιτήσεις ακύρωσης και εκεί δεν θα ελέγξουν αυτό που ελέγξαμε εμείς, αλλά αν το σκεπτικό μας έχει σωστή αιτιολόγηση. Η απόφαση της ΕΕΑ δεν θα ακυρωθεί παρά μόνο αν έγινε κάποιο τυπικό νομικό λάθος που δεν το αποκλείω γιατί έχω μεγάλη εμπειρία από τα δικαστήρια. Δεν θα σε ήξερε ούτε η μανούλα σου! Ούτε η μανούλα σου θα σε ήξερε! Μάθαμε για τη Μαρούπα και τον Αρκούδη! Συγχύζομαι πρωί-πρωί. Εμείς ελέγχουμε την νομιμότητα όλων των διοικητικών πράξεων, όχι τη σκοπιμότητα. Αλλά δεν αποκλείω, όλοι κάνουμε λάθη, δεν αποκλείω να έχει γίνει λάθος. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι πραγματικά, δηλαδή, δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Εμείς θα τους τρελάνουμε! Εμείς θα τους τρελάνουμε. Ο ξάδερφος που πήρε το ξενοδοχείο, που πήρε τα γηπεδάκια, άρα πήρε και την Ξάνθη, λες και είναι μπούφος. Λες και είναι μειωμένης αντίληψης και ευφυΐας ο Πόντιος. Αν ήθελα την πάρει δεν το έπαιρνε να πάρει κανένας. Δεν θα το ξέραμε, κανείς μας δεν θα το ξέρε. Λες και δεν γνωρίζω ότι τον περιμένουν στη γωνία. Και στήσατε όλο αυτό και πρεμούρα, τροπολογία, ψήφις, πάμε γρήγορα να το αλλάξουμε. Μην είναι υποβασμός που είχα να πιάσει μέχρι και τα κολομέρια των διαιτητών. Όλα στη μεσημεάκια αυτά, τίποτα μέχρι και τα σύννεφα ήταν πιασμένα, μιλημένα και ματιασμένα. Άκου λάθος λέει. Μία νομίζω το έχει τραγουδήσει πιο σωστά από όλους, το λάθος. Νομίζω αυτό το κομμάτι. Με τσιβδό το στίγμα. Άντε γιατί συγχύστηκα πάλι πρωί. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός της ώρας μας. Μεγάλος χορηγός, χθες δώσαμε πάλι κινητούμπα που τη λιγουρεύομαι, ψήνομαι να αυτοκληρωθώ, να στείλω με όνομα Βασίλης Κατζηγραβατίδης. Θα βγάλουμε την νικήτρια σήμερα, 10 παρά, γιατί χθες δεν βγήκε. Έλα Σαμπρίνα, πες μας, τι έκανε η Μαρούπα. Λάθος, έχει
έχεις κάνει το μεγάλο σου λάθος. Αν νομίζεις πως θα με για πάντα το θύμα εγώ. Λάθος, λάθος. Έχεις κάνει το μεγάλο σου λάθος. Οχ. Αυτά που λέτε. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, 52 χρόνια κορυφή. Συγχωρέστε με σήμερα με τους λαιμούς, είμαστε χάλια. Μάτια τρέχουν, κλαίμε. Μιλάμε κλαίμε σήμερα, δεν γίνεται αυτό με τα μάτια. Να πούμε πώς ήρθα οδηγώντας, δεν ξέρω. Τι πράγμα, τι συγκίνηση είναι αυτή. Ποιος δίνει μια εντολή το μάτι να βγάζει τόσο κλάμα, να πούμε. Από την πηγή, από τη δεξαμενή. Λοιπόν, Αιγαίων φυσικά, διοικητήριο 214.000 και ωραιόκαστρο 69-56-66. Φρεσκότατα, παιδιά. Όποιος πήγε έχει πάθει σοκ, έχει πάθει πλάκα. Πεντανόστιμα όλα. Βάλτε το ψάρι στη ζωή σας, βάλτε το θαλασσινό. Εκεί να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πιο φρέσκο πουθενά. Πάει το φορτηγάκι πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί στην ψαραγορά και τα έχει έτοιμα για σας. Φυσικά Νικολαίδης, αρτοζαχροπλαστεία, αυτός είναι ο νούμερο ένα και για ψωμί και για γλυκό και για τούρτα και για κεράσματα και για σοκολατόπιτες και για προφιτερόλ και για σιροπιαστά και τα πάντα όλα υπέροχα και το πρωί το καφεδάκι σας και τα σφολιατοειδή να πούμε. Και βέβαια Τσαντεκίδης Cars, 20 χρόνια, αυτός σας δίνει τη δυνατότητα για το πιο καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην πόλη. Τίποτα δεν είναι τρακαρισμένο, τίποτα δεν είναι πειραγμένο, όλα με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων. Μπαίνετε μέσα και λέτε δεν μπορεί, εδώ είναι μια έκθεση με καινούργια αυτοκίνητα. Δεν μπορεί αυτά να είναι μεταχειρισμένα. Γι' αυτό ο Χάρης και ο Αβραάμ, τα αδέρφια, είναι κορυφή τόσα χρόνια. Απέναντι από τον Τζάμπο, ανεβαίνοντας για Ρόκαστρο, κάνετε δεξιά, μπαίνετε μέσα και του λέτε ο τσάτ το πρωί λέει ότι είσαι ο νούμερο ένα στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε και ευκολύνεστε, γιατί είναι στριμώκολες εποχές και βέβαια. Και βέβαια το πηγαίνετε και σε όποιο συνεργείο εσείς επιθυμείτε και αγαπάτε. Σήμερα λοιπόν έχουμε αγώνα. Να πω ότι κληρώνουμε σήμερα τσιτσί, κρέατα εκλεκτά και πεντανόστιμα από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, που είναι το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29, εκεί όπου όποιος πήγε ενθουσιάστηκε και με την εξυπηρέτηση του Μιχάλη, που είναι αδερφός μου, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ταΐζει τον κόσμο πόσα χρόνια, αλλά τον αγαπώ ιδιαίτερα γιατί εκτός από κρεοπόλης είναι και ένας υπέροχος τύπος και δεν θέλει να τα λέμε πού και πόσο βοηθάει, δεν μπορώ όμως να κρατηθώ και πόσο πολύ βοηθάει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τέτοιο δώρο κληρώνουμε σήμερα, να πω ότι όταν δίνουμε φαγητά δεν είναι μόνο το μήνυμα όπως εχθές, που χάλασε ο κόσμος με τα μηνύματα για το κινητό, είναι είδος άλλο. Οπότε, όπως κάνουμε κάθε φορά, θα δίνουμε τη δυνατότητα σε εσάς σήμερα και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο 2310 287 888. Ελπίζω να τη βγάλω σήμερα. Η φωνή είναι σε τραγική κατάσταση, σε ένα φρενάρι να πούμε φρέζα στην κατηφόρα, τρίκυκλο μεταφορέ, πράσινο, με συντεργές πίσω στην κατηφόρα από το χορτιάτι, όπως κατεβαίνει. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά αν τη βγάλουμε, δεν κολώνουμε πουθενά. Δεν κολώνουμε πουθενά, το είπαμε. Θέλω να πω κάτι. Ήταν δύσκολες και περίεργες αυτές οι μέρες μετά από την ήττα από το Βάζελο και ειδικά με τον τρόπο που ήρθε. Οι παίκτες, αν εγώ έρθω και κάνω μια τραγική εκπομπή και μπερδεύω τα λόγια μου και δεν ξέρω τι να πω και χάνω τον ιρμό και πατάω λάθος κουμπιά και πρώτος πριν μου το πει κάποιος ότι φίλε σήμερα ήσουνα χάλια, αν μου το πει κάποιος, γιατί συνήθως δεν στο λένε γιατί σ' αγαπάνε και λένε εντάξει έχεις και εσύ δικαίωμα να κάνεις μια τραγική μέρα. Να έχεις ρε παιδί μια κακή μέρα, πώς το λένε. Δεν χρειάζεται να σου το πει. Εσύ που ζυμώνεις ψωμιά άμα τα κάψεις, περιμένεις να έρθει ο πελάτης σου πήρε καμένο το ψωμί, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ που είσαι οδηγός, άμα πας να φας τον κόσμο τις γιαγιάδες από πεζοδρόμια, πρέπει να σου το πει ο άλλος, το καταλαβαίνεις. Ο καθένας λοιπόν. Γιατί λέμε έκαστος εφό ετάχθη, εκεί που ο καθένας είναι ταμένος, εκεί που ο καθένας είναι προορισμένος να κάνει κάτι, το γνωρίζει πρώτος και απριόρι που λένε και οι μορφωμένοι στα χωριά μας, πριν
πριν από όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι η δουλειά τους και απλά παρατηρούν, κριτικάρουν, σχολιάζουν. Πρώτος από όλους το ξέρει. Τα παιδιά αυτά λοιπόν που σάρωσαν τα πάντα και είναι ακόμα εδώ, δεν το αείτο πρωτάθλημα, τα δύο συνεχόμενα ντάμπλ, τα τρία κύπελα, δεν έγινα πριν από 52 χρόνια. Δεν έχουν περάσει παρά λίγοι μήνες. 21 του Απρίλη έγραφε το ημερολόγιο. Και τώρα έχουμε Φλεβάρι. Δεν έχει περάσει καν χρόνος που ήμασταν στα ουράνια και μας πήγαν αυτά τα παιδιά εκεί. Δεν έπαιξα εγώ κι εσείς, αυτοί πήγαν. Ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Πασχαλάκης, ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο, αυτοί. Αυτά τα παιδιά μας πήγαν εκεί. Ο Μπίσεσβαρ. Εγώ λοιπόν δεν ξεχνώ. Εγώ δεν αποκαθυλώνω καταρχήν. Ναι, κριτική, γιατί αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι σαν να έχουν φωνάξει τους οσίες τους, κάποιοι που τους μοιάζουν και τους βάλουν να παίξουν για να βρίσκονται αυτοί να πούμε στο Ακαπούλκο και να πίνουν κάπου χυμούς κάτω από ένα φοίνικα. Είναι σαν να παίζουν οι σωσίες τους και κυρίως στενοχωρούν γιατί είναι ξέψυχοι και δεν γίνεται να είσαι ξέψυχος. Θέλω λοιπόν οι ίδιοι να θυμηθούν. Οι ίδιοι να θυμηθούν αυτό εδώ. Αυτό θέλω να θυμηθούν. Μπορείτε να ξαναβρείτε αυτή τη φλόγα. Μπορείτε. Αυτή τη φλόγα θέλουμε να ξαναβρείτε. Αυτό εδώ που το βλέπω και μου σηκώνεται η τρίχα. Κάγκελο. Εσείς είστε, δεν είναι άλλοι. Εσείς είστε. Δεν ξέρω αν είστε κουρασμένοι, δεν ξέρω αν είστε κορεσμένοι, δεν ξέρω τι υπάρχει. Δεν υπάρχει κούραση, δεν υπάρχει. Φοράτε αυτή τη φανέλα. Θυμάστε τι είπε ο άνθρωπος αυτός, τι είπε ο κύριος Νότης Τσίντογλου. Το θυμάστε τι είπε στο τέλος της ταινίας του υπέροχου του αείμνηστου Τριανταφυλλίδη. Το θυμάστε. Ακούστε λίγο. Ξέρεις ποιο τραγούδι μου αρέσει και ακούω. Αν ας ξαναγινόμασταν πάλι πιτσιρίκι. Ειλικρινά, όχι για τίποτα άλλο. Στον ΠΑΟΚ να έπαιρνε. Αυτό παιδιά. Να ξαναγινόμασταν παιδιά. Προσέξτε, όχι για να πάω να είμαι νέος, να πάω με γυναίκες, να γλεντήσω, να χορέψω, να ταξιδέψω, να σουλατσάρω, να είμαι μάγκας, να νιώσω το κορμί μου πάλι δυνατό. Τίποτα από όλα αυτά. Για να ξαναέπαιζα στον ΠΑΟΚ. Χάνει πολύ που είναι χωρίς εικόνα για σας. Γιατί αν δείτε και την εικόνα, λυγίζεις αν δεις την εικόνα. Αν δείτε και την εικόνα, τη θυμάστε. Έτσι τελειώνει αυτό το υπέροχο αφιέρωμα για τα 90 χρόνια, τον νοσταλγώντας στο μέλλον. Τα 90 χρόνια ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω να πω εγώ. Εσείς κρατάτε τη μοίρα στα χέρια σας, εσείς μας ανεβάσατε στα ουράνια, εσείς μας στεναχωρείτε. Βρείτε τρόπο. Εσύ μίστερ που δεν ήσουν εδώ, εσύ κύριε προπονητά, βρες τρόπο. Άλλαξέ το. Εμείς δεν πρόκειται να αμφιβάλλουμε ποτέ για την ποιότητα αυτών των παικτών. Την ξέρουμε. Αυτοί τα έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Το μόνο για το οποίο μπορούμε να τους μαλώσουμε είναι για τη διάθεσή τους. Για το πάθος τους. Για την όρεξή τους. Για την ενέργεια που βγάζουν ή δεν βγάζουν. Εμείς εν αμφιβόλο δεν πρόκειται να θέσουμε ποτέ αν μπορούν ή δεν μπορούν. Τις δώσαν αυτοί
τις εξετάσεις τους. Άλλος δεν ξέρουμε αν μπορεί. Και αυτός είσαι εσύ. Για αυτούς δεν το βάζουμε καν στην πλατφόρμα της αμφιβολίας μας. Και επειδή εμείς δεν είμαστε για να ξυλώνουμε προπονητές, ή να λέμε φύγε άχρηστε, δεν κάνεις, δεν ράνεις, ποτέ. Σου λέμε αυτό που είπαμε και στον προηγούμενο, που ήταν ένας μέτριος ως απλά καλός προπονητής, αλλά ένας άριστος διαχειριστής προσωπικότητων, ένας καταπληκτικός ψυχολόγος. Δεν είναι κακό να διδάσκεσαι από τους προηγούμενους. Δες λίγο τι έκανε αυτός. Βάλε τα δικά σου, πάρε και από τον προηγούμενο. Δεν είναι ντροπή. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Βάλε πράγματα μέσα. Δες ο άλλος τι είχε. Και τους είχε στην τσίτα. Γιατί αν έλειπε ένα στοιχείο, το κίνητρο από την κλοπή, το κίνητρο ότι ξέρετε, είδατε τι σας κάναν πέρσι. Ξαναυπάρχει τέτοιο κίνητρο. Εμφανίστηκε. Μπες μέσα και πες τους, πάνε να σας κυλιδώσουν. Πάνε να σας λερώσουν τις υπολείψεις. Πάνε να παίξουν με την προσωπικότητά σας, με την καθαρότητα του συλλόγου. Πάνε να παίξουν με τόσα χρόνια ιστορίας, αρχών, αξιών. Πάνε και θέλουν και επιθυμούν τον αφανισμό σας, την πτώση στην κατηγορία, με την κοιλίδα, με τον λεκέ. Πάνε να σας το κάνουν πάλι. Έχετε εγωισμό, έχετε αποθέματα. Ξέρω τι έχετε. Μπείτε και γαμπιμπίστε τους όλους. Υπάρχει πάλι τέτοιο κίνητρο που δεν υπήρχε στην αρχή της χρονιάς. Τώρα υπάρχει, χειροπιαστό. Πάρε τις φωτογραφίες. Δείτε πώς λιβωρούν, πώς εμπέζουν, πώς προσπαθούν να ευτελίσουν το σύλλογο, τον πρόεδρό μας, τον άνθρωπο αυτόν. Παρεπιπτόντως, φυσικά και κινήθηκε η ΠΑΕΠΑΟΚ και το καταγγέλει. Δεν θα πέφτει κάτω τίποτα, ούτε φύλλο από φυροπορεινό δέντρο. Και έτσι λοιπόν προχωράμε. Μπείτε μέσα λοιπόν. Δεν ξέρω τον τρόπο. Δεν με απασχολεί ούτε το σύστημα, ούτε ποιοι θα παίξουν, ούτε πώς θα τους βάλει. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να πω. Δεν είναι. Πιστεύουμε σε εσάς. Μέσα στο κρύο σήμερα θα είναι πάλι ο κόσμος, θα είναι γεμάτος ο ναός. Βγάλτε αποθέματα. Βγάλτε. Θυμηθείτε εσείς είστε. Εσείς οι ίδιοι είστε. Και στο κάτω-κάτω, αν ο προπονητής δεν μπορεί ή δεν ξέρει ή δεν γνωρίζει, βοηθήστε τον και εσείς. Μιλήστε του. Μίστερ, δεν μπορεί να είμαι παίχτης γραμμής και να με βάζει τα κουτουλάω πάνω στους άλλους. Μπορεί να πει ο Αντρέ, λέω τώρα τυχαία. Μίστερ, δεν είμαι δεκάρι, γαμώ το κερατό μου μέσα. Δεν είμαι δεκάρι, βάλε με εκεί που παίζω. Βάλε με στο 8, είδες έχω 6 assist, 5 goal. Μίστερ, δεν μπορεί να παίζω στα κόκκινο όλη τη χρονιά. Θα σκάσω, μπορεί να πει ο Γιαννούλης. Μίστερ, εγώ είμαι ο Μάτος. Δεν είμαι ένα κλασικό, ένα αμυντικό δεξί μπακ. Δεν είμαι ένας οπισθοφύλακας μόνο. Έχω τις προωθήσεις μου και κάθε χρόνο είχα γκολ για την ομάδα. Άσε με λίγο ελεύθερο, μην είσαι μονόμπαντος. Μίστερ, εγώ είμαι ο Βαρέλα. Συνθέσαμε μαζί με τον Κρέσπο το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο όλων των εποχών του ΠΑΟΚ. Μη με εκθέτεις, δεν έχω αριστερό πόδι για να παίξω αριστερό στόπερ. Βρες κάτι άλλο. Μίστερ, είμαι ο Μαουρίσιο, δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Μη με βάζεις 90 λεπτά. Μίστερ, είμαι ο Ακπομ. Πέφτει η ψυχολογία μου, πες μου ότι με πιστεύεις. Δες τον αυτόν. Μίστερ, είμαι ο Πέλκας. Άσε με να μπω μέσα να οργώσω, βάλε με στη θέση μου. Μίστερ, είμαι ο Μπίσεσβαρ. Με έβαζες όταν ήμουν κουρασμένος και τώρα που είμαι ξεκούραστος δεν με βάζεις και βάζεις άλλο στη θέση μου. Μιλήστε μεταξύ σας. Βρείτε τον τρόπο. Αυτό ρώτησε στις 4 ώρες Skype ο Ιβάν. Τους είπε, παιδιά, τι συμβαίνει ρε παιδιά, αφού ξέρω ότι μπορείτε, τι γίνεται. Και του είπαν τα προβλήματα. Και χθες οι αρχηγοί μίλησαν και με τον προπονητή. Καταρχήν, μην επιτρέπετε στον κάθε σκερβελέ, στον κάθε περίεργο, να σας λέει τι και πώς, εκτός οικογένειας ή εκτός ομάδας. Θα τα βρούμε μόνοι μας, θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Ακόμα δεν έχει χαθεί τίποτα απολύτως. Μπείτε σήμερα, σαρώστε τους.
αυτούς που ευθύνονται για πολλά δεινά που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για τον πράσινο μιλάω. Μπείτε και κάντε το καθήκον σας. Θυμηθείτε τις σφιγμένες γροθιές στα τάκλινγκ, στο πουθενά. Στα Μάλγαρα έκανε τάκλινγκ ο Βαρέλα και έσφυγε τις γροθιές. Στη Βουρβουρού κέρδισε την μπάλα ο Βιερίνια και έσφυγε τις γροθιές. Στο πουθενά, στο τίποτα. Στον Κέδρινο Λόφο έπαιρνε την κεφαλιά. Ο άλλος και πανηγύριζε σαν έχει κερδίσει τον Ντάμπλ και τον παγκόσμιο κύπελο. Αυτό βγάλετε λοιπόν σήμερα. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, δεν έχω και φωνή για να σας πω κάτι άλλο. Αλλά θέλω σήμερα να μιλήσω όπως θα μιλούσε, όπως πιστεύω ότι θα μιλούσε ο καθένας αν είχε μικρόφωνο. Εγώ τυχαίνει να έχω και μπορώ να σας πω αυτό που ίσως θα ήθελα να πούν τα ζουμουσάκια, τα παοκτσάκια, ο κόσμος εκεί έξω που πληγώθηκε που σας είδε έτσι. Βγάλτε αντίδραση. Άλλο το αγωνιστικό, άλλο τα υπόλοιπα. Οι μαρούπες, οι αρκούδιδες, ο Γουίνι Δεμπέρ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άλλο αυτά. Μια γροθιά ενωμένη, θυμηθείτε ποιοι είστε. Και φυσικά υπήρξε, όπως είπα, καταγγελία για τον άνθρωπο Καραγκιοζάκο που μπήκε μέσα και έβαλε τη μάσκα και μοίραζε τα ρούβλια. Τελειώσαν αυτά που τα δεχόμασταν με σκυμμένο το κεφάλι. Περάσαν ανεπιστρεπτοί αυτές οι εποχές. Παντού κυνήγι. Δικαστικό εννοείται. Δικαστικό. Και βέβαια, μόνο έτσι μπορώ να πάω στο διάλειμμα. Μάλα. Το νου σας, ρε μάλα. Το νου σας καλά, ρε μάλα. Ρε μάλα. Αυτό. Αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Ήδη έχει 4 γραμμές περιμένουν. Γρήγορα θα είμαστε δίπλα και κοντά και πάλι μαζί μετά το διάλειμμα. Να κάνουμε τη γαργάρα μας. Μόνο έτσι, μόνο τέτοιες γαργάρες κάνουμε. Να ξέρετε, και περιμένουμε σήμερα. Θα έχει αλλαγές, ελπίζουμε. Coach, δεν θέλουμε να φύγεις. Δεν θέλουμε να αποτύχεις για να πανηγυρίζουμε. Να λέγαμε, είδατε, τα λέγαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Θέλουμε να πετύχεις. Τα λέγαμε και στο Ρασβάν, όταν ήταν στο κύλος του γκρεμού. Όταν ήταν με το μισό πόδι εκτός ΠΑΟΚ. Τότε σε εκείνο το μάτς με τον Πανιόνιο και το γύριζε μετά στην Ξάνθη. Θέλουμε να πετύχεις. Θέλουμε να είσαι εδώ. Αλλά μη στυλώνεις πόδια. Διόρθωσε το λάθος του. Διόρθωσε το λάθος σου. Ή τα λάθη σου. Μη χάνεις τους παίκτες σου. Οι παίκτες σας ανεβάζουν τα ουράνια. Δεν μπορεί να τους αδειάζεις να λες θέλω 11 μίσιτς που είναι οι άλλοι. Και φοβούνται να πάρουν την μπάλα ο μίσιτς. Δεν φοβάται. Τους χάνεις. Μίλησέ του. Ζήτησε τους και συγγνώμη στο τέλος. Αν νιώσετε ότι σας άδειασα ή ότι σας πρόσφαλα δεν είχα κανένα τέτοιο σκοπό, μίλησέ του. Σας πιστεύω. Έτσι γίνεται στις οικογένειες. Κάντε το και μπείτε μέσα και πάρετε την πρόκληση από σήμερα. Άιντε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα! Πάμε! Εδώ είμαστε! Πάμε και σήμερα για Σουλουμουντρούχου και Καραπιπερίμ. Πάμε, περιμένουν οι γραμμές. Είδατε κράξιμο τρελό οι γάβροι στα φόρα μετά το 0-0 με τη Λαμία. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Αυτόν θέλουν να μας παρουσιάσουν σαν υπερομάδα. Με αυτόν παλεύουμε για το πρωτάθλημα. Αυτόν κρατάνε ζωντανό με τα σπροξήματα. Με τα 4 και 5 πέναλτι που δεν έχουν δώσει εις βάρος του. Χαμός έγινε. Πουλήθηκε ο καλύτερό τους παίχτης. Ο καλύτερό παίχτης και δεν άνοιξε μύτη, δεν κουνήθηκε φίλο, δεν πήγε τίποτα. Ο Ποντένσε και στα μεταξύ μας παιχνίδια, θυμάστε, ήταν η μόνιμη απειλή. Ο καλύτερο ποδοσφαιριστής. Και δεν μιλάει κανένας βέβαια. Ήρθαν κάτι δευτεράτζες και άρχισε η γκρίνια εκεί. 0-0 με τη Λαμία. Με τη Λαμία, όχι με την Μπαρτσελώνα, έτσι. Πάμε γραμμές, πάμε να μιλήσετε εσείς. Έτσι κι αλλιώς εγώ σήμερα είμαι για ΠΕ, πώς το λέγανε. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έχω πάρει το λίμπερο ή έχω κάνει λάθος? Έχεις πάρει το λίμπερο, βεβαίως. Πείτε μας τι θέλετε. Είστε στον αέρα. Είστε στον αέρα καταρχήν. Ναι. Λάθος δεν κάναμε πάντως. Λάθος! Λάθος! Έχεις κάνει εδώ μεγάλο σου λάθος! Λοιπόν, Κωστή. Θοδωρή, εσύ. Δύο πράγματα. Εγώ. Ναι, έλα. Και εμένα η φωνή μου σήμερα είναι λίγο για τη σκάλα του Μιλάνου. Είμαστε σήμερα. Τέλεια. Απλά εγώ δεν λέω να πω σκάλα. Σήμερα θα πάω με τον σανσέρ. Πάω από δίπλα, παιδιά, συγχωρέστε. Ούτε καν τις κυλιόμενες. Λοιπόν, δύο πράγματα. Φάνηκε πεντακάθαρα όλοι οι πλεκτάνοι που είχαν στήσει
όλο το παρασκήνιο, όλο το, η εκδούλευση που είχαν δουλέψει αυτοί ενάντια στον ΠΑΟΚ φάνηκε πεντακάθαρα. Τώρα θα αρχίσει τώρα, η πυρομή. Τώρα φίλε, το κυνηγητό. Το ξαναλέω κάθε φορά, Θοδωρή. Όχι, όχι βία, όχι πεσήματα, όχι ξύλο. Δεν εννοώ αυτό. Δικαστικά όχι, θα κυνηγηθούν χωρίς έλεος. Όχι, όχι. Χωρίς. Όχι, κάποια πράγματα. Το διευκρινίσουμε. Δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ που ξέρανε τελείωσε. Πάει. Ακριβώς. Τα επεισόδια και τα αυτά και η μανούρα και φωτιές και τα αυτά πάνε τελείωσαν τέρμα. Μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε. Είμαστε 30. Να τους κυνηγάμε εδώ, δεν έχουμε όρεξη να κυνηγήσουμε κάτι άλλο πράγματα. Να κυνηγάμε τώρα αυτούς. Θα κάνουμε επεισόδια τώρα στα 55 μας. Φτάνει, αυτά τελείωσαν τέρμα. Πάμε για άλλα τώρα. Ναι, αλλά εμείς το χάσαμε τον ύπνο μας, φίλε. Το χάσαμε και κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Έτσι και. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Κατάλαβες. Και όπως λέει και ο Θουβού πολύ ωραία που είπα ότι τι είναι λάθος να πεις ένα καφέ, να παραγγείλεις λάθος καφέ, λέει Κωστή, και λάθος καφέ να πάρεις, από ντροπή θα τον πληρώσεις και μπορεί και να τον πιεις κιόλας. Αλλά αυτοί λέει πού να βρουν ντροπή. Σωστό, ο Θουβού. Έτσι. Και η Μαρία Βού έχει σηκώσει ένα πολύ ωραίο σαν. Καταπληκτικό. Λάθος κατά παραγγελία. Καταπληκτικό. Έξισε, δεν υπάρχει. Έξισε. Έτσι. Το έχω πει και στον αέρα, το έχω πει και κατηδίαν. Από τα πιο πνευματώδη πλάσματα που έχουμε στην παρέα μας. Έτσι. Και ένα δεύτερο Κωστή, να μην κρατάμε τις γραμμές. Ο Φερέιρα δεν ήρθε σε μια ομάδα να την κάνει πρωταθλήτρια, ήρθε στον πρωταθλητή. Αυτό να ξέρεις είναι πιο δύσκολο, έτσι, από το να πας να πάρεις κάποιον που είναι στον πάτο. Μα γι' αυτό παίρνει και είναι ο πιο ακριβό βιβλίο. Ακριβώς! Ακριβώς. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θοδωρή μου, επειδή αρκετές ώρες μιλάμε και με φίλους και, με, όπου και, θα, και έξω που είμαστε για αυτό το ζήτημα. Ένας μεγάλος προπονητής φαίνεται. Όχι μόνο αν στυλώσει τα πόδια και πει εγώ θα πάω μέχρι τέλους, αυτό θα κάνω, ξέρω κεφαλιά, δηλαδή δεν πρέπει να γίνει ο Πορτογάλος Τούντορ. Ένας μεγάλος προπονητής φαίνεται αν καταλάβει παιδιά. Εντάξει, εδώ είμαστε, είδα ότι δεν μου βγήκε αυτό, το αλλάζω, θα προσαρμοστώ, το σύστημα δεν πάει το 4-4-2. Αυτοί οι άνθρωποι, τόσα χρόνια αυτή η ομάδα παίζει κάτι άλλο. Το δοκίμασε και βλέπεις ότι δεν περπατάει. Λέω τώρα παράδειγμα, έτσι. Παράδειγμα. Ο Κλοπ όταν πήγε στη Λίβερπουλ είχε ακούσει για γενναίες 14 πίσω του. Μιλάζω, παραμιλάς. Άτος, πάρ' το. Έτσι. Έτσι. Διευκρινίζουμε, λοιπόν. Θοδωρή μου, προς όλους. Εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε να ξυλώσουμε προπονητές, ούτε να φωνάζουμε φύγια. Άλλαξέ το, πρώτη-πρώτη θα συγκυροκροτήσουμε. Θέλουμε να μείνεις, θέλουμε να το κάνεις σωστά. Πιστεύουμε ότι σου λέμε να διορθώσει ένα λάθος. Τώρα, αν εμείς ήταν όλοι λάθος. Και εσύ είσαι ο σωστός. Για αυτό πάμε σήμερα. Ακριβώς. Με στο ψόφο, με το μαχαίρι. Ακριβώς. Αυτό. Αυτό που σου είπες, ελπίζω, οι κουβέντες που κάνανε αυτό το καιρό, αυτά που θα μιλήσουν, αυτά που είπαν μέσα εκτός και εντός αποδυτηρίων, να τους έχουν στρώσει. Ακριβώς. Ελπίζω. Έτσι, Θοδωρή μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σου. Να είσαι καλά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Συνέχεια, συνέχεια. Καλημέρα. Αυτό. Έτσι, φιλιά, συνέχεια, φιλιά, συνέχεια. Φιλιά. Για χαρά. Το ζούμου σου τι είναι, λέει. Άννα μου, το ζούμου σου είναι τα αρχικά. Είμαι εδώ και 2 εβδομάδες, λέει, στην παρέα. Περνάω τέλεια μαζί σας. Δεν μας έχεις πετύχει σε καλό φεγγάρι, να ξέρεις δηλαδή, γιατί μας έχουν χαλάσει την ηρεμία μας και το χιούμορ μας και τη διάθεσή μας. Αλλά το ζούμε σου είναι για το ζούμε. Μεγάλες στιγμές είναι τα αρχικά. Α, τέλεια. 2-2. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Δεν μασάμε τίποτα. Καλώς τον. Με καιρούς, ούτε με χιόνια, ούτε με κρεασμούς, με τίποτα δεν μασάμε. Με τίποτα, με τίποτα. Σήμερα θα γεμίσουμε την Τούμπα, να δώσουμε θετική ενέργεια στους παίχτες, να ξεχάσουν τις φοβίες και τις ανασφάλειες, να μπουν γερά, να τους πατήσουν, να ξαναγυρίσει πάλι το χαμόγελο. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Ακριβώς. Και από εκεί και μετά τώρα, αφού όλη η Ελλάδα ξέρει πολύ καλά ότι η Επιτροπή αυτή είναι μαϊμού, ποιος ο λόγος να περιμένουμε να βγάλουν αυτό το περίφημο... Το χαρτί που περιμένουμε στα δικαστήρια. Μίτσο. Εκεί πέρα θα γελιοποιηθούν οι περισσότεροι. Τι θα γράψουν. Δημητράκο μου, δεν περιμένουμε τίποτα, φίλε. Περιμένουμε το δικαστήριο το κανονικό, όχι με τα ανδρίκελα, όχι αβαβά, να πάμε στο δικαστήριο να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Πριν πάρουμε οποιοδήποτε χαρτί της Μαϊμούς, να πάμε στον Άριο Πάγο και να πούμε ορίστε αυτά τα χαρτιά, κοιτάξτε τα και αφήστε αυτά τα χαρτιά που κοιτάζουν. Δείτε την πραγματικότητα και βγάλετε το αποτέλεσμα άμεσα. Ναι, αλλά ο Γαύρος την έκανε τη δουλειά του. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Τρέχουν όλοι στις Ελβετίες, τρέχει ο Υπουργός Επικρατείας, ο Γεροπετρίτης, πώς τον λένε αυτόν. Τι να κάνουν, επειδή έκλαψε το χαϊδεμένο, δεν του αρέσει που δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο, Δημήτρη μου. Δεν του αρέσει που παίζεται και μπορεί να χάσει.
και βαθμούς και να παίζετε στα ίσια και να μπορεί να παιχτεί έτσι μπάλα με ξένους διαιτητές και βαρ. Κλαίγονται γιατί, γιατί δεν τους έρετε, δεν κατάλαβα. Μόνοι τους τη δημιούργησαν, παιδιά, την κρίση. Μόνοι τους σκούζανε. Τι ξεσήκωσα τον κόσμο. Περάνε αυτούς αν δεν τους ρίξουνε, γιατί εντάξει, λέμε, τώρα δεν πειράζει τα καημένα, τα χαϊδεμένα. Φαντάζεσαι, το καλύτερο θα ήταν, το καλύτερο αποτέλεσμα ήταν το παιχνίδι πριν λίγο πριν παίξουμε τον Ολυμπιακό να βγει απόφαση 15 βαθμούς αφαίρεση από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν αυτά, μην περιμένεις τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τίποτα. Άστο. Να πω και κάτι ακόμα. Άστο. Και ο Μελισανίδης Μαρινάκης δεν είπε πουθενά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Δεν είπε πουθενά, λέει. Δεν είπε. Όταν όμως ο Ολυμπιακός η χρονολογία εκείνη είναι με τον Μαρινάκη μέσα. Οπότε τον καλύπτει με αυτό το τρόπο. Ναι, τέλος πάντων. Πάλι είναι μέσα. Τέλος πάντων. Όσο για τον προπονητή, άκου να δεις τι γίνεται. Όταν ήρθε ο λεγόμενος Καρπουζάς, ξέρουμε όλοι ποιος ήταν, όλοι τον βρίζαν ότι τον φέρανε εδώ πέρα, τον κατάπια, φέρανε εδώ πέρα. Έτσι. Στο τέλος, αυτό ήταν. Μη φύγεις, μη φύγεις, μη φύγεις. Ντροπή μεγάλη. Ήρθε ο Λουτσέσκου, μία από τα ίδια. Τι φέρουμε τον Ρουμάνο, αυτό είναι ο έτσι το αποτυχημένο. Μετά μη φύγεις, μη φύγεις. Έφυγε πριν το πέντε. Ακριβώς. Τα έφυγε και με αυτόν. Εντάξει, αυτό σίγουρα έχει κάνει λάθη. Αλλά από τη μία ζητάει παίκτες, από τη μία δεν φέρνουν. Από τη μία δεν έχω πρόβλημα να μείνουν αυτοί που είναι. Τέλος πάντων, διάφορα πράγματα. Δημήτρη μου, για αυτό που λες, για το ζήτησε παίκτες και δεν ήρθαν. Βεβαίως. Ξέρει καταρχήν και αυτός ότι υπάρχει θέμα με το financial fair play. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το ρόστερ αυτό που έχει, έχει τόση ποιότητα, έχεις τόσο καλούς παίκτες. Δεν είναι ότι είναι μια, ότι έχεις τις σαρδέλες που έχει ο άλλος, δηλαδή δεν έχεις παίκτες. Αυτοί οι παίκτες άρρωσαν τα πάντα. Βάλ τους σωστές θέσεις, πάρ τους το 100% γιατί δεν το έχεις κάνει, εκμεταλλεύσου όλους τους παίκτες, δηλαδή παράδειγμα, ο Στοχ είναι τόσο τραγικός. Λέω ρε παιδί μου, μήπως πρέπει αφού δεν κάναμε μεταγραφές. Να εκμεταλλευτείς τους πάντες, βάλε μέσα τον Λάμπρο, άλλαξε τους θέσεις, κάνε πράγματα. Έτσι. Φυσικά. Λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Τι να πω. Έγινε Δημητράκο μου. Σήμερα όλοι στην Τούμπα, δεν αλήθηκε κανείς. Αυτό. Για μέχρι το τέλος φωνάζουμε και δεν μασάμε. Φιλιά. Γεια σου Δημητράκο μου. Γεια, φιλιά. Μου λέτε και σας βάζω και για τα κρέατα, έτσι έχω κρέατα από τον Κροπόλη Μιχάλης αν θέλετε. Μου δίνει τα τρία τελευταία ψηφία να σας βάλω για το τσισί. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα Λάμπρο εσύ. Ναι. Έλα Λαμπρούκο. Έλα γόρι μου. Λοιπόν. Έλα. 900 είναι καταρχήν τα τρία τελευταία νούμερα. Περίμενε. Για να μην τα ξεχάσουμε. Κάτσε γιατί δεν είχα βάλει κανέναν ακόμα. Λάμπρος 900. Α, τώρα που είπαμε Λάμπρος, μισό δευτερόλεπτο λίγο. Το νου σας ρεμπάλα. Αυτό. Ρεμπάλα. Αθάνατος. Πάμε, λοιπόν, σε ακούω, Λάμπρο μου, έλα. Αγωνιστικά δεν θα το πάω το πράγμα. Θα το βρει το ρυθμό του, εγώ πιστεύω, η ομάδα και ο προπονητής και οι παίκτες, αρκεί να είναι η οικογένεια, φίλοι και σαν οικογένεια, θα το βρουν. Εγώ θέλω να πάω αλλού, Κωστή μου. Τι είχε πει ο Καλαφάτης ο Σταύρος την προηγούμενη εβδομάδα, να δείξουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κοινωνική ηρεμία. Απογοήτευση από όλους τους. Όχι Κωστή μου, να σου πω. Ναι. Θέλω τώρα κύριος Καλαφάτης για να δείξουμε εμείς κοινωνική ηρεμία και ψυχραιμία όπως είπε, επειδή και ο Ζαγοράκης το κεφάλι του το πήρανε στο δευτερόλεπτο. Κατά τον Αγιο Ιωάννη που λένε τον Βαπτιστή, Κράτς Φλούτς. Ναι. Πως θα είναι και συγχωρεμένη του Λάρα. Έτσι. Πρέπει τώρα κύριο Καλαφάτης και όλοι οι βουλευτές που σιωπούν ακόμα και τώρα να μαζέψουν αυτές τις δηλώσεις της κυρίας Μαρούπας, του κυρίου Αρκούδη, έτσι, και το σύν αυτό, οι καταγγελίες του κύριου Παναγόπουλου για κάποιον της Επιτροπής που τα πήρε, παλιολαμόγιο τον αποκάλεσε, στην εκπομπή του Θωμαίδη. Και όλα αυτά ο κύριος Καλαφάτης και σύν αυτό η ομάδα βουλευτών της Βορείου Ελλάδος, της Νέας Δημοκρατίας, να τις πάνε αυτές τις δηλώσεις όλες μαζί στον πολιτικό τους προϊστάμενο τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κύριος Μητσοτάκης την Πέμπτη στην πορεία που κάναμε εμείς τον άκουγα εγώ στο ραδιόφωνο που είχα και νόμιζα ότι πάλι για άλλη μια φορά για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κατηγορούμενος για όλα τα δεινά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ακούει το όνομα Ιβάν Σαββίδης. Με τα λεγόμενα του κύριου Μητσοτάκη. Δεν κρύβεται η αντιπάθεια, δεν κρύβεται. Όλα αυτά που λες και να πει ο κύριος Καλαφάτης και σαν γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ την κυρία Μαρούπα και την παρέα της, ποιος τους έβαλε σε αυτή την επιτροπή, ο κύριος Αυγενάκης. Πού είναι ο κύριος Αυγενάκης τώρα στην Αμερική, διακοπές. Κόβει πίτες. Α, μπράβο. Έγινε το μπλουμπούκι το ελληνικό ποδόσφαιρο για αυτούς τους ανθρώπους. Λαμπρό. Για να μην δείξουμε λοιπόν εμείς, για να δείξουμε άλλο κοινωνική ηρεμία, πρέπει να αναλάβουν σήμερα, να μην πω χτες,
σήμερα πρωτοβουλίες ναι. όλοι αυτοί αλλά... για να βάλουν πράγματα στην τάξη. Πρώτα ηθικά, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, ότι ο Ολυμπιακός την έκανε τη δουλειά του. Και έφερε εσωτερική τα έγινε την ομάδα. Αυτό που ήθελε με συνεχή. Έτσι και με αυξανόμενη τεχνητή ένταση, χωρίς λόγο, για ανύπαρκτες πάσεις, συνέχεια, με γκρίνια, με μύρλα, με κατηγόριες, με απειλές, για ποδοσφαιρικά περιττώματα, για σκυλολόι, για αυτά, με μια πράγμα, το κλιμάκωσε αυτό το πράγμα και τι... Πάμε τώρα να χαϊδέψουμε το χαϊδεμένο. Ήρθε ο άλλος την άλλη φορά από το ταξίδι, άρον-άρον ο Αυγενάκης, να συναντηθεί πριν τον ντέρμπι, δύο μέρες να συναντηθεί πριν τον ντέρμπι. Να μας πούνε όλοι αυτοί για ποιο λόγο φτάσαμε αυτά τα πράγματα που φτάσαμε και μετά να μας πει ο κύριος Καλαφάτης για την κοινωνική ηρεμία. Έτσι θα δεις ο κόσμος κοινωνική ηρεμία. Λαμπρό, τα παιδιά της Φόρτσα, οι δημοσιογράφοι στη Φόρτσα, πήραν έναν τηλέφωνο. Όλους αυτούς τους πήραν τηλέφωνο τους βουλευτές. Ναι. Έναν. Ναι. Κρύφτηκαν. Ο Βούλγαρης έκανε ρεπορτάζ. Ακριβώς. Ναι. Κρύφτηκαν, ναι. Φίλε, να δεν μπορώ, να είμαι σε κάτι επιτροπές. Πότε αυτός μου πονάει, πότε. Να βρέχει, να έτσι, να δεν μπορώ, να δεν. Κρύφτηκαν όλοι τους. Το δε κάλεσμα του ΑΣ. Εγώ ξέρετε, δεν έχω ούτε κόμμα, ούτε τον ένα υποστηρίζω, ούτε τον άλλον. Όπου τους βρω, τους πετσοκόβω για αυτά που έχουν κάνει στον ΠΑΟ και στην κοινωνία και τους προηγούμενους και αυτούς. Το ξέρετε οι παλιοί. Μην προσπαθείτε. Εμείς έχουμε έτσι. Ένα κόμμα, ψέματα μίλες. Έχουμε κόμμα. Ο ΠΑΟ είναι το κόμμα μας. Αυτό. Μπράβο. Ο ΑΣ λοιπόν το Σάββατο τους κάλεσε. Ελάτε να μιλήσουμε, ρε παιδιά. Να μας πείτε το σκεπτικό σας. Υπήρχε ένταση. Δεν πήγε ούτε ένας τους. Επιλέξατε. Κωστή μου. Επιλέξατε. Το κόμμα έγινε. Εντάξει. Όχι, είναι θεμητό. Ένα τελευταίο ερώτημα, Κωστή μου, για να κλείσουμε εμείς εδώ και τον χρόνο. Δηλαδή, του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το Σεπτέμβριο μάλλον, θα έχουμε εγγένεια πάλι για άλλη μια φορά συνέχθεση. Μαζί με τον Πρωθυπουργό, όποιος και να είναι, που λογικά θα είναι ο Μητσοτάκης ακόμα, έτσι. Λοιπόν, ποιος θα τον υποδεχτεί, μάλλον ποιος θα τον συνοδεύει και ποιος θα τον υποδεχτεί στο περίπτωρο της έκθεσης. Έχω μία απάντηση. Αυτός ένα μηδέν είναι μία απάντηση. Αγόρι μου. Μόνο πρόσεξε να μην είναι αυτή, μόνο χρονιώτα. Έτσι. Έτσι. Αυτά γιατί θα είναι κρίμα να σπηλώνουμε ονόματα, αλλά πέρυσι κάποιοι τρέξανε να υποδεχτούν αυτούς όλους τους κυρίους. Του χρόνου ας είμαστε γεροί, ελπίζω να το σκεφτούν καλά. Το ποιοι θα υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο περίπτωρο του ΠΑΟΚ. Φιλιά, γεια σου Λαμπρούκο. Φιλιά σε όλους τους ταξιτζίδες. Φιλιά, την αγάπη μας. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Μου λέτε και σας βάζω και για κρέατα από τον Κρεμπολίο Μιχάλης. Εκλεκτά μια σακουλάρα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Περίμενε Γιώργο κάτι. Έχω πολλές μέρες να το κάνω. Περίμενε λίγο. Γιώργο! Δεν έχω φωνή. Δεν έχω, βγαίνω σαν... Και εγώ πολλές μέρες είχα να πάρω. Γιατί ήμουν τόσο στεναχωρημένος. Το κατάλαβα. Μετά το πατατράκ το πρώτο... Όχι μόνο εσύ. Από το μπάσκετ... Όχι μόνο εσύ. Και συνεχίσει και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι θα πει ιστορική ομάδα δεν μπορεί να πέσει κατηγορία. Όλες ιστορικές είναι. Δεν υπάρχει καμία που είναι γεωγραφική. Όλες ομάδες είναι ιστορικές. Και η Δόξα Δράμα είναι ιστορική και οι δύο ομάδες της πόλης μας ήταν ιστορικές. Βεβαίως. Και ο Παναγιώτης και ο Απόλλωνας. Και ο Άρης και ο Ηρακλής. Μια χαρά ιστορικές είναι, δεν κατάλαβα. Δεν πονέσαν οι οπαδοί τους που τους είδαν τις ομάδες τους χαμηλώσεις κατηγορίες. Φυσικά. Έτσι είναι. Και η Λίτς στην Αγγλία ήταν ιστορική. Βεβαίως. Ο Φωστήρας. Ο Φωστήρας. Ο Φωνέας των Γιγάντων δεν ήταν ιστορικός. Ο Διαγόρας Ρόδου. Και οι ομάδες στην Ιταλία ήταν ιστορικές. Η ομάδα στη Σκωτία ήταν ιστορική. Έτσι. Γιώργο μου, έχει πει έσχη ο Γεωργιάς. Έχει πει όργια. Όργια. Στήσανε τα παιχνίδια. Τα ακούσαμε. Τελείως. Είναι πουλημένα τα παιχνίδια. Όταν ρεπόρτερ μεγάλο δημοσιογράφοι χρωστάνε πάνω από 100 εκατομμύρια στην εφορία. Αυτός με το μαλλί του Σκαζορίσιο. Δεν λέει ονόματα. Άτσα. Και δεν τον κουνάτε επειδή είναι προς τα κάτω, υποστηρίζει μία ομάδα. Καλά κάνει και την υποστηρίζει.
Και γυρίζουν τώρα οι βουλευτές μας, πιστεύουνε ότι στις μεθεπόμενες τις προσεχείς εκλογές δεν θα γίνουν αθεού θέλοντος. Θα πάρουν τους ψήφους αυτούς που είχαν πάρει. Έχω ηχητικό. Δες να ακούσεις. Αχ, μεγάλη ηθοποιός και κάτι της κουβέντα ήταν πάρα πολύ σωστή. Καταλαβαίνω πάρα που δεν πολύ παίρνετε από στεναχώρια και ποιοι είστε που δεν παίρνετε από στεναχώρια, να ξέρετε. Όχι, δεν θα παίρνε επειδή πήρε προηγουμένως ο φίλος αυτός πριν από πέρα και γύρισε και είπε σωστές κουβέντες. Πού είστε ρε, παντελόνια φορά. Πουθενά, άστο φίλε, άστο. Να γυρίσει να πει κύριε Μητσοτάκη, αρχηγέ μας. Αχ, μην το ψάχνεις. Γύρισες και είπες ότι ο Σαββίδης είπε ότι δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ πρωθυπουργός. Εσύ τον αποκάλυψες ο Ρώσος και εσύ γύρισες και είπε το πέτσινο το κύπελο. Ακριβώς, τι περίμενες δηλαδή. Δεν επιτρέπεται ένας αρχηγός κόμματος. Τι περίμενες, να σου λέει καλόλογα. Γλυκόλογα. Δεν επιτρέπεται ένας αρχηγός κόμματος να μπερδεύει. Ναι. Και ψάξου λίγο γιατί έγινες πρωθυπουργός. Τι λάθη έκανε ο άλλος μεγάλα, ειδικά σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και ποιοι έβγαλαν, όχι επειδή σε γούσταραν εσένα, επειδή δεν γούσταραν πια τον άλλον και την πώληση του ονόματος. Που μόλις βγήκατε, τεράστια κολοτουμπίτσα, άλλα περιμέναμε, άλλα. Πάμε αλλού τώρα. Σήμερα έχετε ένα μεγάλο αγώνα και δύσκολο αγώνα. Έτσι. Δώστε τα όλα. Με Πασχαλάκι μέσα, με αλλαγές, δεν ξέρω στο σύστημα. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Πασχαλάκι. Πασχαλάκι ήταν, ο Ζήφκοβιτς εκτός. Είναι εκτός. 18άδας. Εκτός αποστολής. Με Πασχαλάκι. Λοιπόν, και να σου πω και την αλήθεια και μου, 4, 16, τη δική μου αλήθεια, εγώ θα τον άφηνα τον Πασχαλάκι και μετά. Δεν μου έδωσε κανέναν βαθμό ο Ζήφκοβιτς, πουθενά. Καλός, χρυσός, αλλά άχρωμος, άοσμος. Και έτσι για να μην πάμε στο μάτς του Χαριλάου που άστο εκεί ήταν καν όλα μαζεμένα, άστο. Προχθές απλά φαινόταν το μάτς Γιώργο μου που ένας τα βγάζε του Βάζελου, όπως το λένε ο Διούδης, και εμείς ό,τι πήγε μέσα έγραψε. Μα περιμένω από τον τερματοφύλακά μου να μου βγάλει και κάτι ρε παιδί μου, να μου δώσει προσωπικούς δαθμούς. Για να μην καθαίω ότι μία στο Χαριλάου και μία το προχρεσινό το παιχνίδι. Όταν δεν έχουν μπει αυτά τα γκολ, όταν έχει πλασέρει ο Πολωνός και γλύφει το δοκάρι και βγαίνει έξω. Εάν γινόταν εγώ πιστεύω το 0-1 εκεί πέρα. Άλλο μάτσατε. Και ευκαιρίες στο Χαριλάου, οι οποίες μετά το 1-0, το 0-1 δεν μπήκανε. Μα γι' αυτό είναι, γι' αυτό λέμε. Ο Κοτσίδας θα το είχανε λες. Εγώ λέω ο Κοτσίδας θα το ζωγράφιζε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε παράπονο από τους Βαρόφσκι, γενικά από τους Φιντέρσκι, δεν έχουμε παράπονο. Αλλά κάντο ρε φίλε εκεί τον γκολ, είσαι μόνο τέτα τέτοιου, βγάζει ο άλλος μπαλιά λουκούμι. Άλλο μάτ, τέλος πάντων. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Σε έβαλα ήδη, σε ευχαριστώ Γιώργο μου, έλα. Πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Τι έγινε. Γεια σου ρε κοσόρτσιου μου. Κοίταξε, ο Κοτσίδας, αν και εγώ δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έφυγε και μας άφησε. Άσχετα με τα αποτελέσματα μετά, ο Κοτσίδας ήταν killer. Άπλωνε το πόδι και θα το βάζει. Να αλλάξουμε αυτό που λέγαμε τώρα επειδή έφυγε για τα λεφτά. Ήταν το κορυφαίο center forward που είχαμε ποτέ. Τελικά μάλλον καλό θα κάνει ξανά στην ομάδα. Έτσι λέω εγώ. Τώρα, σχετικά με τους... Όλα στην ώρα τους. Με τα βουλευτήρια της Νέας Δημοκρατίας. Μην περιμένεις, τι είπε ο Αναγνωστάκης, δεν φταίνε αυτοί, τόσοι ήταν. Τελείωσε. Βγήκε ένας, δεν ξέρω, Σιμόπουλος ήταν, ποιος ήταν, και κρυβόταν πίσω από την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λέει, είμαστε καλυμμένοι, λέει, να μην πάμε. Δηλαδή, Παναγιώτη, να γελάνε και οι πέτρες. Επειδή σήμερα έχουμε μάτς, πρέπει να είναι εκεί η κουβέντα μας, η ενέργειά μας, το μυαλό μας. Τα είπαμε για αυτούς, λοιπόν, κρίθηκαν, διάλεξαν πλευρά. Είναι, ξέρεις τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Μανέ σε κελ φαρές. Εμετρήθης, εζυγίστης και ευαίσθητη λυπής. Ακριβώς. Κατάλαβες.
Τώρα, λοιπόν, όλα τα άλλα, όταν θα αρχίσουν να έρχονται μηνυματάκια στα κινητά, όταν θα βγουν στις λαϊκές και στις καφετέρες να κάνουν χειραψίες. Όταν έρχονται, όταν θα έρθουν τα μηνυματάκια, θα έχουν παοκτσίδικες απαντήσεις. Όμορφα, παοκτσίδικα, χωρίς, ναι, χωρίς παρεκτροπές. Όχι. Τι νομίζεις ότι τους πονάει πιο πολύ? Ένα μπινελίκι και μία κουβέντα που θα ακούσουν στη λαϊκή. Μία ψηφία. Α, μπράβο. Αυτό είναι, φίλε. Κύριε, πώς. Έλα εδώ, κυρία Νόβα. Ναι. Με πούλησες. Ναι. Δεν ανανεώνω. Έλα εδώ, κύριε βουλευτή. Ναι. Με άβιασες. Δεν με υποστήριξες. Ναι. Δεν σε ψήφισα εγώ. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ δεν βγήκες. Ναι. Δεν σε ξαναψηφίζω. Τελείωσε. Απλά πράγματα είναι. Απλά. Απλά. Είναι, ναι, είναι. Ξέρεις τι, θα πω κάτι. Είναι σαν τον άλλον που ήρθε να πάρει μια δουλειά και πρότεινε μια τιμή πολύ υψηλή και του λέει και ο αυτός που τον φώναξε, λέει, δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, λέει, γιατί βλέπω ότι ψάχνεις για Μοσχαρίσιο και ακριβώς το ίδιο ψάχνω και εγώ. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Τώρα, σχετικά με το μάτς. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο Αϊνστάιν, ότι ο ορισμός βλακίας είναι να περιμένεις άλλα αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια λάθη. Θέλω να διαψευστώ πανηγυρικά. Αλλάξει τα λάθη του. Να με ξεφτυλίσεις την άποψη που έχω. Μπράβο, να το πω έτσι, όπως είπε και ο Μα, όπως το είπε. Ο Μα το λες. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ένα καλό σκορ. Τουλάχιστον 2-0, παιδιά. Να μην βάλουν γκολ εδώ με τίποτα. Και στο κάτω-κάτω απέναντι δεν είναι το μεγαθύριο. Εμείς τους κάναμε ένα φεύγμα. Απλώς είναι παιχτάκια. Ζούκι, εντάξει. Δεν τους προσβάλλω, δεν τους υποτιμώ. Έτσι. Όχι. Αλλά, καλή ομάδα όλα κάνανε. Ρε παιδιά, να μην κροϊδευόμαστε. Και ο Ολυμπιακός έχει καλή ομάδα και ο Άρης έχει καλή ομάδα και ο Παναθηναϊκός έκανε καλή ομάδα. Να μην κροϊδευόμαστε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τον δάχτυλό μας. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα. Αλλά ακριβώς αυτό. Γεια σου, λοιπόν, Παναγιώτη, φιλιά. Κάτι τελευταίο, Κωστή. Θυμάσαι που είχαμε μιλήσει για κάποιο θέμα στο τηλέφωνο εκτός εκπομπής, έτσι? Όχι. Για κάποια παράπονα που είχα. Δεν για το τι λεγόταν σε κάποιες εκπομπές. Θρησκευτικού περιεχομένου. Ναι. Λοιπόν, πέσανε οι κατάλληλες μου θεσίες on air και υπήρχε μόρφος. Πολύ χαίρομαι. Ναι. Πολύ χαίρομαι, έτσι. Ωραία. Αυτό. Οι διαφωνίες να καθαρίζονται. Φιλιά, ναι. Σε ευχαριστώ. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Θερμή παράκληση, γιατί βλέπω να βουζούν 4 λαμπιόνια. Ο ένας που περιμένει εδώ και ώρα και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον, παιδί, καλώς τον. Κύριε Κώστα, σας ακούω από παλιό. Θερμή παράκληση, άσε τα, κύριε, και, και στον Ενικό. Εντάξει, κύριε Κώστα. Κώστα θα σε λέω. Κωστή, σκέτο, ναι. Το όνομά σου. Ήθελα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ναι. Ότι αυτό το οποίο τους πονάει περισσότερο, τους ενοχλεί, τους βασανίζει πιο πολύ, αυτό που λέγατε με τον προηγούμενο κύριο, είναι η ομοψυχία και η ενότητα, την οποία έτσι κι αλλιώς εμείς την έχουμε λίγο πολύ. Δηλαδή, εντάξει, πάω και είμαστε. Σωστό. Κάποια στιγμή θα φαγωθούμε και λίγο, μια ιδέα. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Να υπάρχουν και διαφωνίες και όλοι μαζί. Έτσι πιστεύω. Ναι. Σωστό. Σωστό. Όχι μόνο για την ομάδα μας, είμαστε όλα. Εμείς ήδη που κάνουμε την ομοψυχία. Σε όλα. Θα έχουμε τις διαφωνίες μας, είναι σωστό αυτό που λες. Θα υπάρχουν και ξυφισμοί μεταξύ μας, θα διαφωνήσουμε και τον προπονητή για τον ένα, για τον άλλο. Ναι. Αλλά στο τέλος της μέρας θα μας βρίσκει το τέλος της μέρας ενωμένους μια γροθιά. Πέρα από κόμματα, πέρα από διαφωνίες, και δεν θα επιτρέπουμε και σε κανέναν να παρισφρήσει μέσα και να μας χαλάσει την ομοψυχία και την ενότητά μας. Έχουμε και καλό πρόεδρο, δηλαδή από όλα τα περασμένα τα έτη παρατηρώ το εξής. Ότι έτσι όπως πάει η μετοχή του ΠΑΟΚ, ας το πούμε μεταφορικά τώρα, όχι υλικά, ναι, ανεβαίνει. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μικρά σκαμπανεβάσματα τέλος πάντων, τσουκουτσουκου, αλλά πηγαίνουμε. Φυσικά. Όταν ανεβαίνουμε πολύ και όταν πέφτουμε λίγο. Δηλαδή θέλω να πω φυσικά, ότι είμαστε μεγάλο μέγεθος σαν ομάδα. Πάντα ήμασταν, τώρα υπάρχει ο άνθρωπος εκεί. Και όπως υπάρχει και ο μεγάλος άνθρωπος εκεί. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι να τα παρεμηνεύει κανένας. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας οδηγούν σε άνοδο. Γενικά. Τώρα, άμα έχουμε ένα τσουκουτσούκου λίγο κάτω, λίγο πάνω μετά και πιο πάνω. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά όπως βλέπεις, πρόσεξε, κύπελο. Κύπελο και πρωτάθλημα. Κλοπή. Ξανά. Κύπελο. Πρωτάθλημα. Double. Έτσι τώρα. Είναι ανωδική η πορεία. Όπως είπες, θα υπάρχουν και τα up and downs με την Ευρώπη, με αποκλεισμούς, με αυτά. Τώρα, okay. Τώρα βέβαια οι προσωπικές γνώμες του καθενός διαφέρουν. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα θα ήθελα πιο πολύ το Λουτσέσκο, αλλά ποσός ενδιαφέρει αυτό. Άμα είναι ανεβαίνει ο ΠΑΟ. Τι να κάνω. Αυτό δεν στεκόμαστε στα πρόσωπα. Έτσι. Και να σας πω και το εξής γενικά, δηλαδή. Επειδή μ' άρεσαν πάρα πολύ ορισμένες εκπομπές που κάνατε παλιότερα,
του εξαμήνου νομίζω, που ήταν με τα ανέκδοτα. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει ένα νέο τώρα με την κυρία που πάει να πάρει μαϊντανό, το ξέρετε. Για πες. Πάει μια κυρία στη λαϊκή να πάρει μαϊντανό. Ναι. Πάει εκεί στο μανάβι, βλέπει τους μαϊντανούς, το ρωτάει, λέει, πόσο πάει το ματσάκι, γυρνάει αυτός της, λέει, ακόμα στο 0-0 είναι. Γεια σου, γεια. Γεια σας. Να σε καλά. Έχουμε, παιδιά, έχουμε, θα κάνουμε και ανέκδοτα και τα πάντα. Λοιπόν, πάω σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε το ταχύτερο. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά με τη Μίλε αυτό το διάστημα, τη Βασίλισσα των Σκουπών. Εκεί Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Τα πάντα μπουκάρετε μέσα, λέτε είμαι τσατσαρόσκυλο, είμαι ζουμουσάκι, είμαι ακροατής του Κωστή και λέω ότι είσαι ο κορυφαίος και θα σε εξυπηρετήσει στα πάντα. Τα ίδια και στο Αιγαίον, εκεί που θα βρείτε το πιο φρέσκο θαλασσινό, πεντανόστιμο, όλα μπείτε, έχει εκλεκτά σε δύο στολίδια πραγματικά, δύο ιχθυοπολία. Και στο Διοικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Νικολαίδης από το Ζαχαροπλαστείο στην Καραολή και Δημητρίου 237 και στο ανακαινισμένο, στο πλήρως ανακαινισμένο στην 163. Εκεί θα βρείτε τουρτάρες, ψωμάρες, εκεί τα πεντανόστιμα γλυκά, εκλεκτά όλα. Και κέικ και σοκολατόπιτες και σιροπιαστά και τα πάντα όλα. Και βέβαια Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Σαν καινούριο, απέναντι από τα Τζάμπο, ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ρεόκαστρο. Αν ψάχνεστε να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο, εκεί αυτή είναι η λύση Τσαντεκίδης. Μπουκάρετε, σας δείχνει, έχει και γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, να τρακάρεις του, τα πάντα όλα. Και το πηγαίνετε και σε όποιο συνεργείο θέλετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πικρακέμε. Εδώ είμαστε και φυσικά υπάρχει αγώνα στο βράδυ. Όλοι εκεί, δεν χρειάζεται να το πούμε, τα αυτονόητα. Δεν πάει να έχει κρύο, δεν πάει να ήδη χιονίζει τώρα, αλλά δεν κατάλαβα δηλαδή, τίποτα. Μπαίνει μέσα η ομάδα με το μαχαίρι στα δόντια, θέλουμε να δούμε ξανά φλόγα στα μάτια. Έβαλα αυτό στην αρχή της εκπομπής και το ξαναβάζω, το θυμάστε αυτό εδώ, το θυμάστε. Σας το θυμίζω για εσάς, μπήκατε αργότερα στην παρέα μας. Εσείς είστε. Δεν είναι άλλοι. Εσείς οι ίδιοι είστε λοιπόν. Βρείτε ξανά τη φλόγα. Βρείτε το σύστημα, τον τρόπο, δεν ξέρω. Δεν μας απασχολεί αυτό. Είναι κάτι που θα το βρείτε εσείς και ο προπονητής. Δεν είναι η δουλειά μας να σας πούμε παίξτε 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Αυτά δεν είναι η δουλειά μας. Εμείς βλέπουμε κάτι που θεωρούμε ότι είναι λάθος, το επισημαίνουμε. Υπάρχει ο άνθρωπος που είναι η δουλειά του και μοσχοκαραπληρώνεται γι' αυτό. Αδρά με εκατομμύρια, γίνεται εκατομμυρίουχος στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γι' αυτό είναι εκεί στο τιμόνι. Σήμερα το βράδυ, που είναι ένα τόσο κομβικό παιχνίδι, έρχομαι αμέσως στις γραμμές, θα δούμε αν κατάλαβε κάποια από τα λάθη του. Αν είναι τόσο έξυπνος να διορθώσει το λάθος και να μείνει στην ομάδα μαζί και να την οδηγήσει στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά 4 μάτς είναι για να τελειώσει η κανονική περίοδος. Και μετά έχουμε 6 και 6-12. Και τα play-offs. 4 ματσάκια είναι. Τώρα παίζουμε με Όφη μέσα, με Λάρισα έξω, με Γαύρο μέσα, με Ξάνθη έξω. Αυτά είναι. Τέλος. Νομίζω ότι σωστή σειρά είπα, έτσι. Όφη μέσα, ναι. Γαύρο μέσα, όχι, Όφη μέσα, Λάρισα έξω, Γαύρο μέσα, Ξάνθη έξω. Έτσι νομίζω, έτσι. Πάμε στη δεύτερη ώρα μας. Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εκπληκτικές γεύσεις, πεντανόστιμα κρεατικά. Όποιος πήγε, τι να πω, παραμιλάνε. Κλαίνε πάνω από τα τραπέζια όταν έρχεται η ώρα να φύγουν. Τους παρηγορούν οι γυναίκες τους. Όχι, αγάπη μου, θα ξαναρθούμε, θα σε ξαναφέρω. Θέλω, όχι, δεν θέλω να φύγω. Θέλω να μείνω εδώ, βρε, αγάπη μου, κλείνει το μαγαζί. Όχι, θέλω να μείνω εδώ το βράδυ. Βρε, καρδιά μου, βρε, γλυκέ μου, άνθρωπε. Έρχεται ο Δημήτρης εκεί, λέει, παιδιά, και αύριο θα ανοίξουμε. Μην κάνετε έτσι. Να πάρτε και μαζί για το σπίτι. Λοιπόν. Σε έναν πλήρως αναγυρισμένο χώρο, πεντανόστιμα εκλεκτά όλα. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα ταβέρνα αυτή τη στιγμή στην πόλη. Και όσοι πάνε, κολλάνε, τέλος. Και φυσικά καυσόξυλο φυτάς, αυτός είναι ο κορυφαίος. Χιόνι πέφτει, βάλτε κούτσουρο, όχι ό,τι. Αλλού δεν θα κοιτάς, μόνο φυτάς. Ο Κωνσταντίνος φυτάς, Όλγας 206, 411636. Λοιπόν, και το υπέροχο πιτσιρίκι του, το παοκτσάκι του. Μια φάτσα καταπληκτική.
Να το χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις, Κώστα μου. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ ωραίος ο φίλος. Καταπληκτικός. Εδώ, ναι. Καταπληκτικός και αυτός. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ναι. Εδώ, γεια σας. Ναι. Ρακουστή, τους έστειλα. Ωρε, φίλε. Τάκλινγκ στην καροτίδα. Τους έστειλα. Στον αφιένα το τάκλινγκ, φίλε. Δύο, έτσι. Μπαμ, μπαμ. Φίλε, σήμερα ένα είναι το μυστικό. Να μην ξανανακατέψει την ομάδα. Να τη βάλει ορθολογικά και αυτοί ξέρω τι να κάνουν. Άξι. Να μην την ανακατέψει. Τέρμα οι αλχημίες. Να κάνει την αυτοκριτική του, να δει ότι αυτό το ανακάτεμα κάνει κακό στην ομάδα και στη συνοχή και στην ποιότητα που μπορεί να βγάλει η ομάδα και τελείωσε. Επειδή έχει έρθει μήνυμα από πολλούς, με ρωτάτε ευθέως, εγώ ξέρετε, όχι δεν κρύβομαι, το ελάττωμά μου είναι δεν μπορώ να κρατήσω στο στόμα μου. Τι θα άλλαζες εσύ, εγώ προπονητής δεν είμαι. Τι θα άλλαζα εγώ, δεν θα έπαιζα πλέον αυτό το 4-4-2. Ούτε ο Μίσιτς είναι δεύτερος επιθετικός, ούτε ο Πέλκας είναι. 4-2-3-1. Αυτό παίζανε μια συνταγή που είναι άκρος πετυχημένη. Μην πας να την πειράξεις. Δεν θα σου πει κανένας γιατί πήγες την πεπατημένη. Μπράβο, θα σου πούμε που το κατάλαβες. Αυτοί οι παίχτες, αυτό έχουν μάθει και παίζουν τόσα χρόνια, ρε φίλε. Πώς το λένε. Θα μου πεις, δεν πρέπει οι παίχτες να είναι ευμετάβλητοι. Δεν πρέπει να παίζουν όλα τα στήματα. Βεβαίως. Δες το όμως, εφόσον δεν περπατάει αυτό. Πήγαινε σε αυτό το οποίο ήταν πετυχημένο. Μην το πειράζει, ρε παιδί, πώς το λένε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Επειδή μου ήρθε μείνει και ο Παντελής και η Χριστίνα με ρωτήσανε και ο Σταύρος από την Άουσα. Αυτό. Έλα, συγγνώμη, Στέλιο, που. Αλλά... Δεν πειράζει. Και καλό ή κακό σε κάποια παιχνίδια, τώρα που χθες κάναμε 2-0, βγάζουν σεντερφόρ, βάζει σεντερφόρ. Άσου και του δύο μέσα. Ήδη του έχει τα σκηνιά και του πιέζει. Θα βρουν περισσότερου χώρου. Δηλαδή καμιά φορά. Εκεί να την κάνεις την αλχημία, να παίξεις πιο επιθετικά με πιο επιθετικούς, δηλαδή τι 3-0, τι 2-0. Πας να κάνεις γκολ και να το μειώσεις, να το κάνεις, να το γυρίσεις. Έτσι δεν είναι. Τι να πω. Δεν είναι ούτε ο Λάμπρου είναι σεντερφόρ, ούτε ο Μίσης είναι δεκάρι, ούτε ο Βιερίνη είναι ένα εσωτερικό αριστερό χαφ, είναι εξτρέμ, είναι αριστερό μπακ χαφ άμα θέλεις, έτσι. Ούτε ο Μάτος είναι ένα κανονικό δεξί μπακ χωρίς να προωθείτε. Δεν θα τα πούμε εμείς, ρε φίλε, αυτά. Ούτε ο Βαρέλα είναι αριστερό στόπερ. Μου πεις εκεί είναι ο τραυματισμός, τι να κάνει. Δεν ξέρω, βρες τρόπους. Βρες. Δεν είναι η δική μας δουλειά. Βλέπεις ο Μαουρίσιο είναι πραγματικά καθημαγμένος μετά τον τραυματισμό. Τον εξέτει κιόλα τον πεγκόσμιο, τον πιέζει. Ακριβώς. Βάζουν ένα εμίχρονο που να είναι καλύτερος, να είναι και πιο ξεκούραστος, να είναι και πιο δυνατός. Βρες επίσης μια σταθερά. Αυτό το πράγμα με τα αμυντικά χαφ. Μαουρίσιο Μίσιτς. Μίσιτς Αουγκούστο. Αουγκούστο Μίσιτς. Μίσιτς Μαουρίσιο. Δηλαδή μια σταθερή. Βρες ένα. Ο άλλος κάπου του παίρνει απόφαση, λέει και ματσάρα να κάνω την άκρη και θα παίξει άλλος. Δεν έχει βγάλει ένα κορμό ακόμα να πει ότι αυτοί παίζουν και τους βοηθάνε άλλοι κάποια αλλαγή, κάποιο φρεσκάρισμα. Ελπίζω οι κουβέντες που έκαναν και οι παίκτες με τον πρόεδρο, αλλά και, οι παίκτες με τον προπονητή, ο πρόεδρος με τον προπονητή, να δούμε άλλα πράγματα σήμερα. Αν μη τι άλλο, να πω και κάτι, επειδή λέμε για τον προπονητή πράγματα και τα λάθη του. Δεν φταίει ο προπονητής εξ ολοκλήρου όταν οι παίκτες δείχνουν έλλειψη πάθους. Πρέπει να τον βοηθήσουν και οι παίκτες, δηλαδή η ευθύνη δεν μπορεί να είναι μόνο στον προπονητή. Βγάζει μια διαφορία, λες και είναι φιλικό του παιδί, πίστης βάρ. Άστο, δεν είναι απαράδεκτο. Αγαπάμε, εμπιστεύουμε, αλλά θέλουμε ψυχή, φίλε, τελείωσε. Ακριβώς, ξέρεις αν έχω, όχι απλά τον αγαπάω, τον καραγουστάρω. Δεν μπορεί να μπαίνεις έτσι, φίλε, μέσα, η δυσφορία σου πληρώνεσαι. Με απάθειες και μας κάνεις χάρη, δεν μας κάνεις χάρη. Σου κάνανε τριετέ συμβόλαιο στα 31 σου, είσαι βασιλιάς εδώ, σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε, έχουμε πει χίλια πρόφορες, είσαι παικτάρα, δεν μπορεί να μπαίνεις έτσι μέσα. Τη δυσφορία σου δείξτε, ξέρεις πώς, μπες και βγάλου τα μάτια και πες του νάρε. Δες εδώ, με αφήνεις εμένα παίξω, για να παίξει ο άλλος δεκάρι που δεν είναι, με αδειάζεις. Αυτό. Λέβαια. Αυτό. 283 Κωστή και όλοι μαζί το βράδυ, παιδιά, για το πρώτο βήμα. Έγινε Στελάρα. Γεια σου Κωστή. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Όλοι εκεί το βράδυ. 9.30 ώρα το βάλανε. 9.30 ώρα το βάλανε, παιδιά, το μάτς. Δηλαδή αν έχουν το Θεό τους. Μήνα Φλεβάρι στο καταχύμωνο, 9.30 ώρα. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε. Να ρωτήσω κάτι. Είστε δημοσιογράφος. Θέλετε να σας πω... Αν έχετε σπουδάσει δημοσιογραφία. Έχω σπουδάσει δημοσιογραφία, ναι. Και καλά κάνετε και είστε και πάρα πολύ καλός. Και όλες και σας ακούω και συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Είστε προπονητής. Ορίστε. Είστε προπονητής. Έχετε σπουδάσει προπονητική. Όχι. Ωραία. Τότε μην ασχολείστε με τους προπονητές. Ασχοληθείτε με την ομάδα. Και δώστε θετική ενέργεια.
ξεχάσει. Επειδή μάλλον, δεν είστε πιστός. Επειδή μάλλον δεν είστε πιστός εγώ. Σας άκουσα. Είμαι πιστός ο παδός, αλλά τώρα βγαίνει να λες, να καταλάβει ο ένας και να το αλλάξει το σύστημα και το ένα και το άλλο, δεν είσαι προπονητής. Επειδή, λοιπόν, δεν είστε, καταρχήν το τι είμαι, το ξέρω εγώ ίδιος. Δεν θα μου το πείτε εσείς. Έτσι. Και εγώ λέω ότι δεν είστε. Ακούστε λοιπόν τι έχω να σας πω. Επειδή δεν είστε πιστός ακροατής, κάθε μέρα στην εκπομπή λέω. Δεν είναι η δική μου δουλειά να του πω τι να κάνει, εμείς εκφράζουμε μία άποψη. Δεν είναι η δική μου δουλειά, αλλά τον κρεμάζω και σιγά σιγά. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Να τελειώσω λίγο, σε άκουσα να τελειώσω να σου πω και μετά θα κάνουμε διάλογο. Ολοκληρώστε όμως, παρακαλώ. Ωραία, ολοκληρώστε, να μην σας κόβω, ναι. Πείτε μου. Όχι, παρακαλώ, πείτε θα συνεχίσω. Όχι, εσύ είσαι στο μικρόφωνο τώρα, σε ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να παραδεχτούμε και κάτι άλλο. Η ομάδα φέτος από πέρυσι έχει αποδυναμωθεί. Έχουν φύγει παίκτες που σου βγάζαν και γκολ, που ήταν στο κέντρο κτλ. Δεν σου κάνετε κάποιες μεταγραφές. Ο Σάχοφ και ο, και ο Κάνιας. Δεν έχει καμία κίνηση. Ναι. Σαφές, ο Σάχοφ και ο Κάνιας. Δεν ήταν παίκτες που στο κέντρο. Δεν ήταν παίκτες που στηρίζανε καλύτερα από ότι αυτή η φετινή ενώ ήταν τραυματισμένοι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Δεν όλα με τον προπονητή, ρε παιδιά. Ούτε με τη διοίκηση γιατί δεν μας έφερε. Κάνουμε μόκο, πανηγυρίζουμε τις επιτυχίες, έχουμε χάσει μόνο δύο παιχνίδια σε δύο χρόνια. Προχωράμε και βλέπουμε. Ναι. Το τέλος του γαμπρό. Λες πράγματα που έχω πει όλες τις προηγούμενες μέρες, από μόνες τώρα την κουβέντα γι' αυτό. Σήμερα για τον προπονητή. Σήμερα είναι ημιτελικά του, κυπέλου. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Πάοκ διεκδικεί με αξιόλογο κύπελο και όλοι οι παοξίδες πάμε να το σηκώσουμε από σήμερα. Όχι φωνές, όχι γκρίνια. Σε καμία περίπτωση, παιδιά. Τρώτε τον παπά να πούμε της Αθήνας. Άντε καλημέρα. Δεν καθίσεις τώρα να ακούσεις αυτό που θέλω να σου πω. Άμα είδες. Δεν κάθεις, δεν περίμενες. Το λέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα το λέω. Σε άφησα να μιλήσεις και το κλείσεις μετά. Δεν περίμενες να ακούσεις αυτό που θα σου πω. Λέμε κάθε μέρα. Δεν είμαστε προπονητές. Εκφράζουμε την άποψή μας. Δηλαδή, αν δούμε να κάνει κάτι λάθος ο προπονητής, δεν πρέπει να το πούμε. Δεν υποκαθιστούμε τον προπονητή, ούτε τον αποκαθιλώνουμε. Αλλά όταν βλέπουμε και κάνει λάθη, δεν πρέπει να το πούμε. Χάβει, λιβάνισμα, σε κανέναν. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν είσαι καθημερινός ακροατής, γιατί από μόνος τώρα την κουβέντα. Με ρώτησε ο ακροατής, τι θα έκανε εσύ, να μην πω τι θα έκανα. Θα έκανα αυτό, δεν είμαι όμως εγώ ο προπονητής. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Και είπες αυτά που λέω κάθε μέρα. Πάμε να πάρουμε το μάτς με όλη μας τη θετική ενέργεια. Όλοι ενωμένοι, δεν τρώμε κανένα παπά της Αθήνας. Το κατάλαβες? Είδες γιατί ήθελα να μιλήσω πριν το κλείσεις. Γι' αυτό. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Έλα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Κωστή, καλημέρα. 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 Για πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή. Σου χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Και τελευταία. Και τον κλείνεις. Το όνομά σου. Το όνομά σου. Δημήτρης από Αίγιο. Δημήτρης από Αίγιο. Από Αίγιο. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Από Αίγιο. Έχει παουτσάκια εκεί. Έχει παουτσάκια. Πάρα πολλά παουτσάκια. Κωστή, πάρα πολλά. Έχεις γνωρίσει και ένα φίλο μου πιο παλιά, πάνω Κορδελιό, Δημήτρη πάλι από Αίγιο κολλητό, που μένει η κοπέλα του Θεσσαλονίκη. Σε μια ταβέρνα που έχει έρθει και τους πέτυχα. Ναι, νομίζω σε ταβέρνα έχει. Στη Λαδόκολα βρεθήκαμε κιόλας, μάλιστα. Και του κανόνισα να πάει και στο γήπεδο, του βρήκα και εισιτήριο, αυτός είναι ο φίλος σου. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Βεβαίως το θυμήθηκα. Βεβαίως. Πολύ ωραίο ζευγάρι κιόλας. Ωραίο ζευγάρι ρε παιδί μου. Ωραίοι τύποι. Με τον Δημήτρη μας αδέρφια από γύρω εζόμαστε είναι εκπληκτικό παιδί. Αδερφέ, μπορεί να μην θυμάμαι τι έχω πει πριν 5 λεπτά. Δηλαδή έχω τέτοιες καμένες λιχνίες. Τώρα θυμήθηκα, έφαγα την πλασιά. Τα θυμήθηκα τα παιδιά γιατί με είχε πάρει τηλέφωνο. Έρχομαι, του βρήκα εισιτήριο. Ανέβηκε σε ντέρμπι. Νομίζω πρέπει να ήταν με τον Γαύρο το μάτς. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μιλήσαμε και μαζί. Μπράβο. Τώρα θυμήσαμε το όνομά σου. Δημήτρης, έλα Δημήτρη, σε ακούω λοιπόν. Σε ακούω. Λοιπόν, Κωστή μου, και να ξέρεις, εδώ κάτω καταλαβαίνεις ότι η περιοχή, επειδή από ό,τι ξέρεις και το αδερφό σου στην Πάτρα, από ό,τι θα ξέρεις τα πράγματα, είναι δύσκολη. Εδώ σήμερα του πάω είναι ψηλά. Παιδιά, εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Θα πω μόνο δύο πράγματα να πω για την ομάδα. Έτσι, πίστη στην ομάδα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η κριτική είναι καλοπροαίρετη. Κόσα, εγώ σε ακούω, συμφωνώ. Έτσι, έχει κάνει κατά λάθη. Εγώ νομίζω θα τον γυρίσει, μου φαίνεται έξυπνος άνθρωπος ο Φερέιρα. Ελπίζουμε. Εγώ θα τον γυρίσει με τη βοήθεια και των παιχτών, βέβαια, έχει απόλυτο δίκιο. Μα δεν γίνεται μόνος του. Εγώ... Ούτε είναι άμεροι ευθυνών οι παίκτες, ούτε ρίξαμε όλο το ανάθεμα στον προπονητή, σε καμία περίπτωση.
Έτσι. Από τη φορά απόλυτα. Είναι μεγάλο σοκ τώρα οι παίκτες να βγουν όπως βοηθήσαν τον Λουτσέσκου. Εγώ θα θυμίσω μόνο στην παρέα μία δήλωση του Κρέσπο μετά το παιχνίδι με το συμπολίτη στην Τούμπα, στο 2-2. Που βγήκε και μίλησε πολύ ωραία για το σύστημα. Έτσι ότι αυτό που παίζουμε δεν μας ταιριάζει. Το θυμάσαι πως το νομίζω. Ναι, βεβαίως. Από εκεί και μετά, με αρχίζει ο Μέση από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ που την πατήσαμε και εντελώς συμπτωματικά το κερδίσαμε, έτσι. Ναι, ναι, εκεί παίξαμε μπαλάρα στο πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Γύρισε το κουμπί, Κωστή, το βρήκε. Εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει και τώρα μέσα από την κουβέντα θα βρεθεί. Εγώ δεν έσχομαι για την ομάδα, πίστη στην ομάδα, στήριξη σήμερα. Έχω καλό προαίσθημα για σήμερα. Θεωρώ ότι έχουμε φύγει να καταλήξουμε το μάτς και την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι. Μακάρι. Έτσι, μακάρι. Κοντά στον ΠΑΟ και κάτι αυτό που σήμερα μου επιτρέπεις. Επειδή εγώ είμαι παρουσίας από τα αγιά μου και έγινα ΠΑΟ από το μεγάλο ΠΑΟ στο μπάσκετ. Πραγματικά σου μιλάω να. Την Κυριακή ήταν μια μαύρη μέρα. Μπα στο σπίτι. Πολύ με πείραξε ήταν στο μπάσκετ. Το πρόσφυρο δεν, δεν ξέρω τώρα εκεί ο Σκουρτόπουλος, αν μπορεί, δεν ξέρω, δεν είναι και το φόρτε μου το μπάσκετ, δηλαδή δεν, πώς σου πω, δεν το γνωρίζω τόσο καλά το, δεν θέλω να το παίζω, δεν ξέρω αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος, αν είναι ο κατάλληλος, αν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ένας έπινος προπονητής, θεωρώ ότι από εσείς τουλάχιστον σταμάτησε από μένα να πάρουμε τις νίκες, γιατί θα κρίμα τώρα αυτή η τεράστια ομάδα που έχει κάνει κόσμο. Εγώ έγινα παουσής και πολλοί από τον Κωστή που ξέρω από την περιοχή. Μην το συζητάς. Και ο Δημήτρης και πολλοί άλλοι γίναμε από τον Πάτρη και μετά στο όσο. Με Μπάνε, με Κλειφ, με όλους αυτούς. Από το 86 Κωστή, να σου πω από το 86. Πότε είσαι γεννηθής, 77. Άρα τα πρόλαβες. Σε μάτς με κόρφα στον τάφο του Ιδού που θυμάμαι, από τότε έγινα πάω. Βλέποντας το μάτς την τηλεόραση Κωστή. Ναι. Από τότε και μετά έγινα και στο πόσο βέβαια, έτσι. Λοιπόν, αλλά πρώτα ξεκίνησαμε τριά στον Πάσκετ. Και πραγματικά θρύβομαι πάρα πολύ και στα χωριά. Ελπίζω όμως να το βρει την άκρη και θα σωθεί ο Πάουκ γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό ακριβώς. Απλά θέλουμε μία νίκη και εκτός πλέον. Όλα τα μέσα και ένα έξω. Τώρα που θα είναι, μακάρι ο Σκουρτόπουλος, αν είναι, μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Εντάξει. Βέβαια, έγινε! Βέβαια. Δημητράκη, σε χαιρετώ! Φιλιά! Είσαι, πιο, είσαι κοντά, είσαι κοντά στο καρδάσι μου, εκεί σε δίπλα έρχεται εκεί, έχει γιατρούς εκεί. Και θα έρθω μετά με τον Γάβρο και θα το ζητήσω. Θα σα ζητήσω να σου βρω. Θα χαρώ πολύ, θα χαρώ. Θα χαρώ. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Ισχύει για όλους αυτό. Όταν έρχεστε, να περνάτε, να λέτε μια αγιά, μια βόλτα. Έτσι. Εσείς που είστε μακριά και είστε κάθε μέρα στην παρέα μας. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον ξενοφόν. Καλώς τον, τον ξενοφόντα, ναι. Όταν είπες στο Γιώργο Ου, ξέρεις τι μου θύμισες. Φρέζα. Το Δυναστεία. Το Ντέξτερ. Λοιπόν, στη Δυναστεία υπήρχε ένας που έλεγε Αλέξης, I love you Αλέξης. Ο Ντέξτερ. Ναι, στο τέτοιο, στο ελληνικό το Δυναστεία. Στη Λάμψη. Στο Δυναστεία. Ναι, τι. Ο Μουστάκας τι έλεγε που έκανε το Ταρτάν. Α, ναι. Δεν υπάρχει το Μουστάκα. Το λάτρευα φίλε, τον γουστάρω πάρα πολύ το Μουστάκα. Λοιπόν, Κωστή, επειδή φεύγω δρομολόγιο Αθήνα, δεν θα προλάβω πολύ το ναι. Δείχνω στο... Το βλέπουμε και στο ΠΑΟΚ TV. Όχι. 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 Σήμερα είναι κύπελο Κοσμοτέ. Μόνο Κοσμοτέ. Ράδιο. Είναι τα πρώτα δικαιώματα, είναι το αποκλειστικά του Κοσμοτέ TV. Είναι του κυπέλου, δεν είναι πρωτάθλημα. Δεν είναι, ΠΑΟΚ TV σήμερα. Όχι. Δεν είναι. Ράδιο. Ράδιο. Ραδιάρα φίλε, ραδιάρα. Λίμπερο. Αυτά τα πάντα όλα, Μόνο λίμπερο. Γεια σου ξενοφόρ. Γεια σου φίλε μου, γεια. Μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση. Οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα για να πάμε διάλειμμα σε μια ανθρώπινη ώρα γιατί τα έχω ξεγυλώσει τα διαλύματα. Ναι! Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, χαίρομαι που συμφωνούμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα βεβαίως, δίκιο έχετε. Καλημέρα. Μέσα, γυναίκα μέσα, τι λέει η μαμά είναι. Τι φωνάζει. Μέχρι γυναίκα φωνάζει. Έλα, Δήμος είμαι. Έλα, Δήμο. Έλα, Κωστή. Έλα, α, να έρθετε να πάρετε τα φούτερ σας. Ωραίο το φούτερ, τέλειο. Μα ζεστούτσικο, ωραίο είναι μια, του φοράω όξο. Μπράβο. Να όσοι κερδίσατε να πάρετε τα φούτερ Λάρνακα. Πήγα τα πήρα από την Αγγελική, να έρθετε να τα πάρετε. Τα έχω εδώ.
Για πες, α και εσύ είσαι, βλέπω φορτωμένος, ναι, έτσι. Ναι, και εγώ λίγο, ναι, είμαι, ναι, 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 τέλεια, ναι, τέλεια, ναι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Για πες. Για το παιδί που πήρε πριν, που ξέρεις ρε, που στην είπε ότι δεν λες και λες και λες, μάλλον δεν ακούει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν ακούει. Φαίνεται, άμα είναι ένας ακροατής που είναι... Όχι, εντάξει, Okay. Ναι. Αν από μόνο σε εκείνη τη στιγμή που έλεγα στο Φερέρα τι και πώς, πιθανόν να νομίζω ότι είμαι εδώ για να τρώω τον παπά της Αθήνας ή για να βγάζω λόγους κατά του προπονητή. Okay. Ναι, ναι, ναι. Μα, εμένα δεν με πειράζει αυτό να έχει άλλη άποψη. Με πειράζει που έκλεισε και δεν περίμενε να ακούσει τι έχω να του πω. Τ' άκουσε τώρα, μάλλον. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Okay. Τέλος πάντων. Κατανοητά. Παιδιά. Και αυτός πάω την. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, φίλε. Αυτό, ναι, και φαίνεται ότι είναι. Πονάει, άμα πονάει, θα έχουμε και την. Καλημέρα, μανούλα! Γεια σου, μαμά! Τι να κάνω εδώ! Βγάζω το λαρίκι μου! Πω, τραγικ, χάλια είσαι! Σήμερα σκεφτόμουν να κάνω πρώτη φορά ραδιοφωνική εκπομπή στη Νοηματική. Δεν θα έχει ξαναγίνει, θα ήταν... Ποτέ! Πατέντα παγκόσμια. Είχα μια κλήρωση, δεν σ' άκουσα από την αρχή. Τσιτσίδινο σήμερα, Μαρικα... κρεατάκια. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 127. Έγινε Δήμο. Βάλε μου και... Σε χαιρετώ. Okay, φίλε... Ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Σε χαιρετώ. Εντάξει, εκεί. Φιλιά, άντε, ρε, πάει, φιλιά πάει. Και στη μαμά, στο βάθος, γεια. Η μαμά σαν τη μαμά δεν έχει. Ναι, γεια σας. Ναι. Ναι. Έπεσε, πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλέ, ξέρεις πόσες φορές έχω πει καλημέρα. Τι να μου εσύ. Εγώ. Ρίχνει χιονάκι έξω. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Να σας πω κάτι ρε παιδιά. Είναι σημαδιακό, δεν υπάρχει. Άσπρη μέρα. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει. Κάτι. Αλλάξε ρε παιδί μου. Έχουμε αγώνα το βράδυ. Έχουμε, εννοείται. Έχουμε. Γι' αυτό. Ζούμε σου καλημέρα. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα. Φυσικά, μάλλον πριν στείλω χαιρετίσματα, καταλαβαίνεις ότι δεν έστειλα μήνυμα. Άστα. Δεν έγραψα τίποτα. Πολύ στεναχωρημένη από την Κυριακή. Σας λέω το εξής. Αν μπορούσα τη Δευτέρα, ναι, δεν θα ερχόμουν. Ναι. Και ναι, δεν ναι, θα άκουγα κιόλας αν ήμουν άλλος. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν είναι μέρος που δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Άστο. Ήτανε, δηλαδή, ο τρόπος με ενοχλεί. Όχι ήταν. Εμένα ο τρόπος με πειράζει. Δεν λέω και τίποτα, Κωστή μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς έφυγα από το παλατάκι και σου έγραψα κάποια πράγματα, ειδικά για το τέλος. Και το μετά. Το μετά και η φασαρία και. Έτσι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους και. Να αρπάζονται και να μαλώνουν. Τέλος πάντων, και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω ο Σκουρτόπουλος αν μπορεί και τι να κάνει. Ναι. Να δούμε. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στη φίλη μου την Ιουλία που ακούει. Ναι. Μπράβο, γεια σου Ιουλία. Καλοκαιρινό όνομα. Αμέσως μου κάει και η πλάτη. Με το που το είπες. Και όλοι αυτοί είναι καλοκαιρινό. Δηλαδή με το που το είπες, βατραχοπέδιλο, καρπούζι, φραπέ, ξαπλώστρα Ιουλία. Στείλτε να πες την γεια σου Ιουλία. Γεια σου Ιουλία! Να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, έλα, το ίδιο πράγμα, άμα σου πω χιονάτι, δεν σκέφτεσαι έλκεθρα αυτά, μπουφάν, μπότες, αυτά, αλυσίδες. Ναι. Ενώ το Ιουλία κατευθείαν, καταρχήν λίγες μέρες για να φύγουμε άδεια. Να, ένα δεν κατευθείαν, παιδί μου, αυτά. Έτσι, αντιλιακά. Ακριβώς. Τα ακούς φιλανάδα, άκουτα. Και στο γιο μου, ξέρεις, εμείς ακούμε στερεοφωνικά. Στερεοφωνικά. Από μέσα από την κρεβατοκάμερα, στα ακουστικά εκείνος, εγώ... Στην Ιουλία, λοιπόν, στην Ιουλία και στο γιόκα σου, αυτό... Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία. Αυτό. Έτσι. Μια ζουμουσιάρη και ατμόσφαιρα. Τινάκι μου. Έτσι, αγόρι μου. Σε φιλό. Σε φιλό. Γεια σου, δύναμο. Για αυτά τα μπασκετό ζουμουσάκια. Έτσι. Ακρεφνός μπασκετική. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Δεν θέλει. Πάμε στον τελευταίο. Γεια. Ναι. Καλά στο Δημητράκη. Καλά στο Δημητράκη. Τι γίνεται. Τονούσα κρεμάλια. Εννοείται ρε φίλε. Εδώ το έχω έτοιμο. Σήμερα θα μπείτε και θα έχετε μαχαίρι και στα δόντια. Αυτό. Μαχαίρι στα δόντια. Δεν ματάτε τίποτα. Έτσι. Θα βγείτε. Βγάλετε στα μάτια. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι. Βοηθήστε τον προπονητή. Βοηθήστε τον προπονητή, εσύ προπονητή, βοήθα τους παίκτες, ενωμένοι, μονιασμένοι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν είναι, το ξαναλέω, συνέχεια το λέω.
Δεν θα σου πούμε εμείς. Είναι η δική σου δουλειά πώς θα το κάνεις. Βρείτε τον τρόπο. Εσύ είσαι προπονητής. Εσύ ξέρεις να κρίνεις ποιος θα κρίνει. Μα αυτό μα το λέω εδώ. Το λέω συνέχεια όλες τις μέρες. Μου λέει ο άλλος είσαι προπονητής. Κάθε μέρα το κρίνει. Okay. Το λέω συνέχεια. Όπως δεν θα έρθει αυτός να μου πει πώς θα μιλήσω στο ραδιόφωνο. Εντάξει, τώρα μου άλλος από μόνο 30 δευτερόλεπτα δεν μπορώ να κάνω εγώ τώρα να βάλω τον καθένα να... Φιλιά, Δημητράκη, δώσε μου τα τρία τελευταία, δώσε μου. 9-15 και να πας στο διάλειμμα, καταλαβαίνω, έγινε. Γεια σου Δημητράκη, σου μουσού από φέρε. Φιλιά, φιλιά. Αυτό, πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι στο Βεργίνα Θέατρο από 14 Φεβρουαρίου και κάθε διήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, υπέροχο πρόγραμμα από Μελίνα Σλανίδου και Μιχάλη Χατζηγιάννη. 491-291 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και καταστήματα public. Ένα πρόγραμμα υπέροχο από δύο φωνές εκλεκτές και πολύ αγαπημένες στην πόλη μας. Βεβαίως, επίσης δεν ξεχνάτε ότι Ελλάς Auto Service είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12, όπιστε κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί τα πάντα φωνοποιείο, βαφείο, εκεί καλύμπρες, εκεί τμήμα υγραεριοκίνησης, εκεί τμήμα ελαστικών. Αυτός ξέρει με την εγγύηση της Ελλάς Service, της κορυφαίας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι λίγο μία, αυτό που είναι το αγαπημένο μου. Τώρα έρχομαι στις γραμμές. Πείτε μέσα σήμερα, θυμηθείτε ποιοι είστε, θυμηθείτε τι κάνατε, θυμηθείτε. Δεν είναι πολλοί μήνες, πολλά χρόνια πίσω, δεν είναι. Θυμηθείτε αυτό ακριβώς που το βάζω σήμερα από την αρχή, αυτό θυμηθείτε. Αυτό, ο ένας για τον άλλον μέσα στο γήπεδο. Αυτό, αυτό, αυτή τη φλόγα. Με αυτή τη φλόγα τα κάνουμε όλα. Έτσι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα. Επιθυμώ δηλαδή, νομίζω το καταλαβαίνω και εσείς δεν περιμένετε από μένα τον έξυπνο, ας πούμε, να σας το πω. Δεν είναι απλά σήμερα ένα παιχνίδι, μια πρόκριση κτλ. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Από σήμερα θέλουμε να δούμε άλλα πράγματα. Από όλους. Από όλους. Και από τον προπονητή και από τους παίχτες, όλη η ομάδα να δείξει άλλο πρόσωπο. Γιατί 4 ματσάκια είναι μπροστά για το πρωτάθλημα για την κανονική περίοδο. Μέσα σε αυτά και ο Γαύρος που έρχεται εδώ και πρέπει να πάρει ένα πολύ, πολύ ηχηρό μάθημα. Μια πολύ εκοφαντική απάντηση για όλα αυτά που έχει κάνει και έχει πει. Γεμίστε τους τοίχους στα αποδυτήρια με τις δηλώσεις τους. Βάλτε στους παίχτες να δούνε βιντεάκια. Τι έχουν πει κατά καιρούς. Βάλτε τα πρωτοσέλιδά τους παντού, στα αποδυτήρια. Στους χώρους αποκατάστασης των δραματισμών. Στους διαδρόμους, παντού. Στα λουτρά, οπουδήποτε κυκλοφορούν μέσα. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα. Να το γυρίσουμε το πράγμα να είναι αλλιώς. Για να μην ξαναέχουμε εμφανίσεις σαν αυτή την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, σαν αυτή με το Βόλο την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι τέτοιο πράγμα. Γιατί έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζουμε σήμερα να ξαναδούμε φλόγα στα μάτια. Φλόγα. Μαχαίρι στα δόντια. Μπορεί να ακούγονται πολύ... πολύ ογδοντήλα όλα αυτά, είναι όμως η αλήθεια. Κι αν οι παίχτες είναι εκεί ο ένας για τον άλλον, κι αν ο προπονητής αφουγκραστεί τους παίχτες του
Και αν οι παίχτες επιτέλους παίξουν και για τον προπονητή, και αν όλοι είναι μία οικογένεια, αν όλοι είναι ο ένας για τον άλλον, δεν φοβόμαστε κανέναν. Κανέναν αντίπαλο. Κανέναν. Πάμε τώρα στις γραμμές. Θυμίζω για τελευταία φορά, για να μην σε ζαλίζω, ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο, μία σακούλα κρέατα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες, είναι πολύ τιμητικό. Καλημέρα, σε χαίρομαι ακόμα περισσότερο που σε ακούω στη δουλειά. Εσένα θέλω να πας να μιλήσεις στους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια για να τους ξυπνήσεις. Όχι, αδερφέ μου, ο δικός μας ρόλος, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες, είναι πολύ τιμητικό και το καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Υπάρχουν εκεί άνθρωποι και είναι αλλωνών ο ρόλος. Δεν είναι ο δικός μας. Ο δικός μας ρόλος είναι να κάνουμε εκπομπές, να λέμε, να βγάζουμε τα σώψυχά μας στο μικρόφωνο, και αν, γιατί αυτά που λέμε, να είσαι βέβαιος ότι φτάνουν στα αυτιά των παικτών, στο περιβάλλον της ομάδας, 100%. Και τον ίδιο των παικτών και στους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον τους και σε συγγενείς και σε φίλους και σε γνωστούς και στο προπονητικό team, φτάνουν αυτά που λέμε. Δόξα τω Θεώ. Και ξέρουν επίσης όλοι τους ότι αυτός που μιλάει δεν έχει καμία υστεροβουλία, κανένα κόμπλεξ, καμία βλέψη, κανένα συμφέρον. Είναι λόγια κρυστάλλινα και πεντακάθαρα. Ακόμα και η κουβέντα που βγαίνει και έχει κριτική μέσα, μας πονάει που την κάνουμε. Πρέπει όμως, όταν αγαπάς και ενδιαφέρεσαι, πρέπει αυτό που βλέπεις, που θεωρείς εσύ ότι είναι λάθος. Εγώ, ρε παιδί μου, μπορεί να είμαι λάθος εγώ που το λέω. Ναι, εγώ την άποψή μου εκφράζω όμως. Όταν αγαπάς, θέλεις να βλέπεις να προκόβει αυτό και το διορθώνεις αυτό που νομίζεις ότι είναι λάθος. Μπείτε λοιπόν σήμερα, θυμηθείτε ποιοι είστε. Είστε οι αίτητοι πρωταθλητές. Εσείς, και ούτε έχουν περάσει 15 χρόνια που ακούω μεγάλωσαν, γέρασαν και τέτοια. Τι είναι, ρε παιδιά. Ένα μάτς τη βδομάδα παίζουμε. Μπείτε και σαρώστε τα όλα. Πάρτε αυτά τα δύο μάτς, προκριθείτε στο κύπελο. Πάρτε τα 4 μάτς μέσα έξω και πάμε στα play-offs με τη φλόγα στα μάτια. Να μας φοβούνται πάλι. Να λένε ότι απέναντι έχουμε τον αίτητο πρωταθλητή. Πάμε. Γεια σας, καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς το παιδί. Λοιπόν, Κωστή... Σας ακούμε. Ναι. Αυτό που πιστεύω, σήμερα δεν πρέπει να φάμε γκολ καταρχήν. Ναι, το όνομά σου θύμισε μου λίγο, δεν σε κατάλαβα. Γιάννης. Έλα, Γιάννη, έλα. Ναι, ναι. Βεβαίως, το 0 λοιπόν, πίσω είναι σημαντικό. Πάμε, ξεκινάμε, ναι, από εκεί. Γιατί κύπελο είναι. Συμφωνώ, είναι απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ. Μετράει αλλιώς το γκολ. Λοιπόν, ναι. Και από εκεί και πέρα, και 1-0 και 2-0 θα είναι καλό. Βεβαίως. Σωστό. Καθαρό σκορ με λίγα λόγια. Ναι, ναι, καθαρότατο. Πιστεύω ο Πασχαλάκης που θα παίξει, ο Πασχαλάκης που θα παίξει, θέλει και αυτός να αποδείξει πράγματα. Δούλεψε πολύ σκληρά αυτό το διάστημα. Το είδαμε και στο μάτς με τον Όφη. Ελπίζουμε. Και ας αρπάξει την ευκαιρία να μην δεχτούμε γκολ, να είμαστε καθαροί. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Και η άμυνα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί είναι δεν μεγάλη, είναι για να αφήνουμε κενά. Η απώλεια του Κρέσπο είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Μια αλλά ομάδα δεν μπορούμε τόσα εκατομμύρια. Ακριβώς, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να λέμε. Βέβαια, βέβαια. Κάθε φορά. Δηλαδή υπάρχουν κάρτες, υπάρχει πραγματισμός, ανθρώπινο είναι. Δεν έφυγε και κάποια πήγε διακοπές. Ο Κακομοίρης 50 μας, 60 πώς έπαιξε, χωρίς να τραυματιστεί, ούτε δεν έλειψε ποτέ. Έλεος. Τώρα πιθανόν να πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο Μιχάη και ο Μιχαηλίδης. Έτσι, το ξαναλέω, δεν θα του πούμε βάλε αυτόν. Από εμάς δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Όχι, αλλά λέμε ότι άνοιξε το λίγο το ρόστερ. Δες γιατί δυσκολεύεται ο Βαρέλα εκεί. Δεν είναι η θέση του εκεί, παιδιά. Δεν είναι αριστερό. Βλέπεις ότι δεν έχει. Ούτε μπορεί κάποιος από τους δύο να χτίσει παιχνίδι από πίσω, φίλε μου, Γιάννη. Όχι. Έτσι. Όχι, δεν το έχει αυτό. Άρα εκεί, γι' αυτό λέμε ο Μίσιτς πιο πίσω. Λέμε μόσο, όσο νιονιό έχουμε ποδοσφαιρικό. Παρεθήκαμε πλέον να το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Έλα, εντάξει, το βλέπει ο ίδιος ότι δεν πάει, δεν βγαίνει. Βγήκε μια φορά, έτυχε, έκατσε. Που λέμε, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά το ίδιο θα γίνεται. Καλός προπονητής σημαίνει ότι καταλαβαίνω ακόμα και αυτό που πάω να κάνω, αν δεν περπατήσει και το αλλάζω. Δεν πρόκειται κανένα να σου πάρει το κεφάλι γιατί το άλλαξε. Άλλη μόνο. Ίσα-ίσα. Αλλά δούμε μπράβο που τα πολλά πειράματα δεν είναι και καλό. Δεν είμαστε σε αρχικό, ούτε παίζουμε τώρα με. Δεν είναι φιλικά προετοιμασία. Άνω μπράβο για να πούμε, για να δω τι θα βγει. Το κυνηγάμε. Σωστά. Τα πάντα. Άρα αρχίζει γενομένης με το 0 πίσω, από εκεί ξεκινάμε. Και μπροστά νομίζω θα βρούμε τον τρόπο. Θα βρούμε τον τρόπο. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έγινε, 8.50. 8, κάτσε να σε βάλω κιόλας. Σωστά, να μου λέτε για τα κρέατα, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Το είπα, το είπα. Έγινε. Να είσαι καλά. Έγινε, σε χαιρετώ. Γεια σου, φίλε μου. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Να πάρουμε ακόμα 3-4 γραμμές. Ναι. Γεια σας. Ναι. Ναι. Καλώς τον. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Γεωπόνε. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Ζήτω ενιαίος ΠΑΟΚ. Ζήτω. Στήριξη σε όλα τα τμήματα. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει δυνατός μόνο από τις δυσκολίες. Έχουμε μάθει σε αυτά. Εννοείται. Συνυφασμένα είναι. Μάθει σε αυτά. Τα, ναι. Και ελπίζουμε η ομιλία του Ιβάν να πιάσει τόπο. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που είσαι πιο ειδικός από μένα στο μπάσκετ. Πιστεύεις έμαθα κάποια πράγματα χθες. Ναι, πιστεύεις ότι ο Σκουρτόπουλος... Είμαστε 200 άτομα χθες, γιατί η ομάδα δεν πρέπει να μένει μόνη της και δεν πρέπει και δεν φταίει σε τίποτα η ομάδα. Βέβαια δεν φταίει. Δεν φταίει σε τίποτα αν μέχρι 10 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα δεν υπήρχε καν ομάδα και κάποιοι βρέθηκαν με τα λεφτά του Αμυρίδη για να φτιάξουμε ομάδα και βρήκαμε ένα κόουτς, ο Φλεβαράκη, τον οποίο τώρα τα σέρουμε γενές 14. Ναι. Λες και φταίει ο Φλεβαράκης. Σε 10 μέρες ομάδα. Εντάξει. Ερώτηση έχω δεν για σένα, Γιάννη. Κόστα, δηλαδή, δεν μπορούμε έχω να τα ερώτηση. Όλα αυτά και να τα βάζουμε κάτω το χαλάκι. Δεν γίνεται. Απλά όπως καταλαβαίνεις, πρέπει πρώτα, Γιάννη μου, πρέπει πρώτα να σωθούμε και μετά όλα αυτά που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Ο καταμερισμός ευθυνών. Έτσι. Με τον Άρη, ενώ... ο Κολοσσός που ήταν πολύ πιο κρίσιμο μάτς. Και ήταν Κυριακή όμως, 5 η ώρα, ρε φίλε. Δύσκολη ώρα για τους ΠΑΟΚτσίδες, 5 η ώρα, ρε φίλε. Με καλό καιρό, δύσκολη ώρα. Το μάτς με τον Κολοσσό ήταν πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο καλή ομάδα ο Κολοσσός. Τέλος πάντων, η ομάδα έχω ερώτηση για σένα. Θες να ακούς λίγο την ερώτησή μου. Θες να με ακούς λίγο. Και... δεν είναι ρητορική, είναι πραγματική. Πιστεύεις ότι ο Σκουρτόπουλος μπορεί. Άμα μείνει στην ομάδα, γιατί αυτή την περίοδο ειδικά που έχουμε και το κενό, αυτός έχει υποχρεώσει την εθνική. Για να γνωρίσει μια καινούργια ομάδα και να μπορεί να την αλλάξει, ναι, πρέπει να μείνει και στην ομάδα. Αν τα καταφέρει, αν δεσμευτεί ότι θα τα καταφέρει, τι να πω, εντάξει. Έχω τις πληροφορίες ότι ο Σούλης δεν δέχτηκε. Ναι. Δεν ήθελε. Δηλαδή οι πιο μεγάλες πιέσεις ήταν για αυτόν, αλλά δεν δέχτηκε. Ναι. Μάλιστα. Ο Μαρκόπουλος, έτσι. Από εκεί και πέρα, τι να πω, ναι, ναι. Ο Κωστάκης ήταν λίγο ψυχός. Τον αγαπάμε, αλλά εντάξει. Δεν είναι. Όσο για το ερώτημα πολύ... γιατί να γίνουν οι αλλαγές των παικτών πριν και να μην γίνουν τώρα με τη διακοπή, εφόσον μεσολαβούστε μας με τον Κολοσσό, δεν θα πάρουμε ποτέ απάντηση. Πολλές ερωτήσεις έχουμε. Αλλά είπαμε, τώρα τις παρούς δεν είναι, γιατί τώρα είμαστε στη μάχη. Ναι, τις παρούς δεν είναι, αλλά ξέρεις την άποψή μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν είπα αυτό, Γιάννη μου. Δεν είπα να ξεχάσει κανένα. Γίνανε ποτέ. Είναι μεγάλη μάζα αυτή. Όχι, τι να ξεχάσουμε. Δεν γίνανε τεράστια λάθη, φίλοι. Είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πονάει με το που ακούω μπάσκετ ΠΑΟΚ. Φίλε, με πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι. Πραγματικά, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, παρ' όλα αυτά, η ομάδα δεν πρέπει να μένει μόνη ποτέ. Ούτε καν χτες. Ούτε καν χτες που ήμασταν 200 άτομα. Ναι, στο Ευρωπαϊκό. Οι άλλοι παλεύανε για μια πρόκριση και αυτός ο ΠΑΟΚ νίκησε, ρε φίλε. Κι όμως, φίλε. Κι όμως. Έγινε, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ. Σήμερα, σε ευχαριστώ. Πάμε για νίκη σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός μέσα από τις δυσκολίες. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Τον ΠΑΟΚ. Ιβάν, κάνε τον ΠΑΟΚ παντοδύναμο παντού. Παντού, παντού. Φιλιά, φιλιά. Παντού, παντού. Όπως ο άλλος κάτω έχει όλα τα θύματα κορυφαία, έτσι και εσύ, ρε φίλε, αφού την έχεις την μεγάλη παύλα. Κάντο, ρε φίλε. Κάντο, ρε Ιβάν. Φιλιά σε όλα. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη μου. Ζήτω. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Γεωπόνε μου. Γεια. Πονάει. Ο κόσμος που είναι ο μπασκετικός πραγματικά. Πραγματικά πονάει. Είναι το τμήμα που είναι μια πληγή ανοιχτή. Αλλά τώρα αυτό που λέω σε όλους τους φίλους και τους μπασκετικούς, δεν είναι τις παρούσεις να δούμε ποιος στέκει όχι. Πρώτα πρέπει να. Είναι σαν να είμαστε στη μάχη στον πόλεμο. Απέναντι είναι ο εχθρός. Πέφτουνε τα βόλια να πούμε και λέμε, να ξέρεις τι έφταξε εκεί, εκείνο το όριγμα που κάναμε, ή δεν έπρεπε να βγάλουμε το άρμα εκείνη τη φορά. Τώρα είμαστε μέσα στον πόλεμο. Θα σωθεί η ομάδα και μετά. Μετά, γιατί θα είναι λάθος μετά να μπουν τα σκουπίδια κάτω το χαλί, καταμερισμός ευθυνών. Ποιοι φταίνε από αυτούς που είναι εδώ, ποιοι φταίνε από αυτούς που τώρα είναι αλλά δεν φαίνονται και είναι από πίσω, ποιοι φταίνε από αυτούς που δεν είναι πια στην ομάδα και ήταν πριν, όλα. Μια χαρά, δεν έχουμε κανένα θέμα. Κανένα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. 9.47 βάλει να μην ξεχάσω. Κάτσε να σε βάλω πάλι. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Λοιπόν. Πόσο δίκιο είχες όταν έλεγες η Θεία δίκαιε, για να εντάχει, από λίγα θα πω, για να μην κρατήσω και τη γραμμή γιατί τελειώνει και η ώρα σου. Ναι. Λοιπόν, κύριε Φερέιρα, πρέπει να καταλάβεις ότι παίζεις με το Χατζιπιολίδη, το Χατζιπιάνο, το Χατζικιθάρα και το Χατζιαρμόνιο.
Αυτούς μέχρι πέρσι τους έπαιρνα σβάρνα. Βάλε τον κάθε ποδοσφαιριστή στη θέση τη δική του, αυτή που μπορεί να προσφέρει. Ο Βιερίνε είναι 33 χρόνια, δεν είναι 24 και 25. Εκεί που το βάζεις. Το ίδιο και το Μάτος. Άσονα να παίξει όπως ξέρει. Και ζού μου σου λέμε και όλα τα λέμε. Αυτά τα ολίγα. Αγόρι μου. Πάμε για τη μεγάλη νίκη να πάμε του Χατζηκυθάρα. Γεια σου, συντριβανίσιε. Γεια σου, Παυλάρα μου. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και την κλήρωση. Να δούμε τι και πώς. Μια στιγμή λίγο. Μαριλής, δώσε μου ένα νούμερο από τώρα μέχρι το 40. 27. Σε ευχαριστώ. Του Μίσιτς. Λοιπόν, το 27. Το 27 είναι ο Γιάννης σε 850. Ο Γιάννης σε 850. Είναι από τα τηλέφωνα. Επειδή εγώ δεν έχω όλο το νούμερο, Γιάννη, θέλω να πάρεις τηλέφωνο έξω στη Μαρελής, να δώσεις το ονοματεπώνυμό σου. Ο Γιάννης σε 850. Είναι αυτός που κερδίζει σήμερα τα κρέατα. Α, έχει γραμμή που δεν την είδα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι. Στις καθυστερήσεις, έλα στο κλείσιμο. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε, καλημέρα, να είσαι καλά. Ήθελα να πω κάτι στον κύριο τον προηγούμενο με τον Χατζικιθάρα και τον Χατζιβιολίδη. Καλό το πλασεδάκι του Χατζη τέτοιου την Κυριακή. Ναι, βεβαίως. Ωραίο ήτανε. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, δεν υποτιμούμε. Δεν υποτιμούμε. Όχι, ο προηγούμενος, ο κύριος ήτανε πολύ υποτιμητικός. Λοιπόν, σήμερα... Ξέρεις γιατί, Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτούς πέρσι τους κάναμε πλάκα γι' αυτό. Αυτό. Αλλιώς έχω πει πρώτος. Και αυτοί πριν μερικά χρόνια σας ρίξανε 4 στον τελικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να σας υποτιμούν σήμερα? Άσε ρε φίλε, αυτό είναι το DNA σας. Οι γάβροι του Βορρά. Άσε τώρα, σε παρακαλώ που θα μας πεις τώρα για τους γάβρους του Βορρά. Άντε από εδώ. Άντε από εδώ στο κλείσιμο πήρες να κάνεις τον έξυπνο. Θα μας πεις γάβρους αυτό. Το DNA μας το ξέρουμε εμείς και πολύ θα ήθελες να έχεις το DNA μας. Εσύ που πήρες στο κλείσιμο. Πολύ το ζηλεύεις το DNA μας. Πού να το αποκτήσεις? Κακομύρι, πού να το αποκτήσεις? Που πήρες να μας πεις. Λοιπόν, με φούντος στο κλείσιμο. Να μας πεις για το DNA μας. Το DNA του Παοκτσή, φίλε, πολύ θα ήθελες να το έχεις. Πολύ. Αλλά πόσο πόνο, ε. Πόσο πόνο. Αυτά τα δύο double, τα τρία πρωταθλήματα. Πολύ ο πόνος. Ζήστε με αυτό. Θα μάθετε να ζείτε. Πρώτος έχω πει. Καμία υποτίμηση σε κανέναν αντίπαλο και το πόσο ανώτεροι είμαστε το δείχνουμε μέσα στο γνωστικό χώρο. Ο Συντριβανίσος είπε ότι αυτούς πέρσι τους κάναμε πλάκα μέσα έξω και ο Παναθηναϊκός είχε να με κερδίσει κάτι χρόνια. Τώρα εσύ γύρισες πίσω να μας πεις τι και πώς. Τι και πώς. Φεύγω. Θυμίζω ότι χορηγή της δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι 705-750 με εκπληκτικές και υπέροχες γεύσεις και βέβαια καυσόξυλο Φυτάς. Εκεί θα πάτε. Εκεί είναι το καυσόξυλο το κορυφαίο. Εκεί θα έχουν τα ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο Φυτάς και είναι κορυφαίο στον τεπό Όλγας 206. Σας φιλώ, έρχεται Μπατμανίδης, θα τα πούμε εμείς στις 2, πρώτα ο Θεός. Bye, 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 bye.